Της Κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, πα, πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καζαμπάκα στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή, όχι απόσταση, έχει καταργηθεί απόσταση, για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Οπότε για οριστική διαγραφή 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Και μην ξεχνάτε ότι ο μεγάλος μας χορηγός είναι η Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Η Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος με τρομερή προσφορά
αυτές τις μέρες για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου μόνο 17.500 ευρώ. Είναι 5 τα κομμάτια, είναι μπλε τα αυτοκίνητα, είναι ετοιμοπαράδοτα. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-596-596 για να το κάνετε δικό σας ή να πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτείο προκειμένου να το κλείσετε οι φίλοι επαγγελματίες οδηγοί ταξί. Ο μεγάλος διαγωνισμός συνεχίζεται, συνεργασία με τη Volton, δωρεά ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο, καλά ακούσατε, για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι κληρώσεις έχουν ξεκινήσει, 45 τον αριθμό, δηλαδή 45 τυχεροί θα έχουν δωρεά ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Η λήψη των συμμετοχών συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια διαγωνισμού. Μπείτε τώρα στη metro.gr ή στη σελίδα του Μετρόπολη στο Facebook, συμπλήρωσε τα στοιχεία στην ειδική φόρμα που θα βρεις, πάρε μέρος στις κληρώσεις και κέρδισε δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Παράλληλα, συντονίσου στο Μετρόπολη σε 95,5, 9 και 4, 12 και 4 και 3 και 4 και μόλις ακούσεις το όνομά σου, μη χάνεις χρόνο, είσαι ο εκλεκτός. Καλή στο 2310 και 3390, μέσα σε 30 λεπτά βγαίνεις στον αέρα, λέει, στο συνθηματικό Volton και αυτομάτως κερδίζεις. Powered by Volton ρεύμα εμπιστοσύνης και όσοι συμπληρώνετε την ειδική φόρμουλα, κερδίζετε δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο μήνα. Αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνα σου, της μάνα του Καμάρη, πίτσα και μπέργκερ έφαγε και έγινε σαν το κόκκινο μοσχάρι. Καλά, τι παράλογο ποίημα είναι αυτό το τραβάλι. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα, αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποίηματάκι για τις ίδιες προσφορές delivery. Κατέβασε τώρα το πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera και βρες την αποκλειστική προσφορά για online delivery που θες χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Λοιπόν. Σήμερα η Metro Sport κυκλοφορεί και όχι αύριο, γιατί αύριο έχουν απεργία. Ποιοι έχουν απεργία? Οι διανομής. Τι είναι οι διανομής, ποιοι είναι οι διανομής? Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες διανέμουν τις εφημερίδες. Γιατί κάνουν απεργία? Δεν γνωρίζω. Άμα δεν γνωρίζεις, τι το λες, κάνουν απεργία. Θα έχουν κάποιο λόγο που κάνουν απεργία. Ο κόσμος θέλει να μάθει πότε θα έχει την εφημερίδα. Πότε θα έχει την εφημερίδα? Την έχει σήμερα. Και μετά? Την έχει μαζί με την Metrobet. Ναι, αντί για αύριο δηλαδή. Η Metrobet κυκλοφορεί σήμερα. Μάλιστα, ναι. Οπότε ενημερώνω ότι όλες οι προτάσεις, οι αναλύσεις, ναι, οι στοιχηματικές προσεγγίσεις όλου του team του στοιχήματος, ναι, είναι στη σημερινή εφημερίδα, καθώς αύριο δεν θα κυκλοφορήσει. Ωραία. 32 σελίδες με προτάσεις, αναλύσεις, στατιστικά. Είναι αντί για αύριο σήμερα δηλαδή. Για να αυτό τελείωσε. Πάει. Ναι. Όφιλα να το πω. Καλά έκανες. Βέβαια, τι άκουλε. Για τους φίλους ακροατές. Τους αναγνώστες, ναι. Ωραία. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν είδες θες Europa League, αν κάτι. Δεν με συγκινεί. Ναι, είδα την ΑΕΚ λίγο, δεν με συγκινεί το Europa League. Δεν με συγκινεί, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Δηλαδή, είναι σαν να πάω να δω θέατρο, ξέρω εγώ, να παίζει ο Κατρανίδης με το Φέρτη. Ξέρω, να κοιτάει ένα τον άλλον και να μιλάνε μετά από 20 λεπτά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ναι. Δεν μ' αρέσει. Είδα την ΑΕΚ λίγο εκεί. Το ότι η ΑΕΚ. Ναι. Φούλαρε πάλι και έπαιξε με βασικούς. Ναι. Δεν θα είναι πρόβλημα. Θα είναι πρόβλημα. Ας κάτσει να αποκλειστεί. Μας παιδεύουν. Για τη Δευτέρα δεν θα είναι πρόβλημα. Θα είναι πρόβλημα. Εγώ παρακαλώ να χάσει τη Δευτέρα για να μας πρίζουν οι αεξίδες. Πήρανε 0-0. Δεν πρίζουν τώρα γιατί το δίνω διπλό. Καλά κάνεις και το δίνεις διπλό. Αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ θα το δίνεις άσο. Πάμε. Αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ θα το δίνεις άσο. Ναι. Και τι είμαι ΠΑΟΚ? Όχι. Δεν κατάλαβα. Δεν απευθυνόμαστε σε φίλους του ΣΑΕΚ. Τι παράπα. Σε φίλους του ΣΑΕΚ του Ολυμπιακού. Έλα ρε κόκκινε μου γλυκέ μου τώρα. Η ΑΕΚ έπαιξε τώρα, πήγε κάτω και έφερε 0-0. Α, και βλέπω και αεξής συνάδελφος το δίνει. Δεν θα πεις ποιος. Το δίνει και δύο. Ποιος είναι? Και αεξής συνάδελφος. Αυτός αεξής είναι. Πες ποιος είναι. Ο Μπιλάρας. Γιατί δεν το λες? Ωραία. Του βλέπω και ο Μπιλάρας. Αυτός είναι. Ο Μπιλάρας δεν είναι συναισθηματικός τύπος. Γράφει αυτό που γιατί πιστεύει. Συναισθηματικός. Είσαι και γλύφτης και συναισθηματικός και, δημοσιοσχετίστας και ό,τι θέσεις. Το συνέστημα με μένα και την ΑΕΚ που υπάρχει. Τι είναι, με το εσένα και τον ΠΑΟΚ. Με μένα και τον ΠΑΟΚ που υπάρχει. Που υπάρχει, που. Την πελάτες σου. Έχω συνέστημα με τους πελάτες. Ω, βέβαια. Συναισθήματα δεν σου δημιουργούνται να γεμίζει τσέπη από τους πελάτες. Αυτό είναι ίδιον δικό σου. Ίδιον δικό μου είναι. Ναι. Εσύ βόδι με τίτρος, με τους πελάτες του αλουνού τρως. Ίδιον δικό μου είναι. Με τους πελάτες του αλλού. Ναι. Εγώ φίλε θέλω να πάω ταμείο, όχι να ξεφυλιστώ όπως θες. Ναι. Γιατί να, τι με νοιάζει. Εγώ θέλω να βγάλω λεφτά. Βγάλε, έχεις βγάλει. Να κερδίσω. Έχεις βγάλει πολλά λεφτά.
Το αν έχω βγάλει τόσα χρόνια τι λεφτά έβγαλες από το κουμάρι, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Πήρες τίποτα, πήρες κανένα μάξι, πήρες κανένα σπίτι, πήρες κανένα ρούχο, πήρες κανένα ταξίδι από το κουμάρι. Αυτό θέλω να πω. Τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια παίζεις κουμάρι? 20, 25. Πολλά. Πολλά χρόνια. Κέρδισες τίποτα από το κουμάρι? Κέρδισες. 30. Φεύγα. Ρε κέρδισες, πήρες κανένα αυτό, ρε. Πήρες κανένα αμάξι, πήρες κανένα κουστούμι. Έτυχε, ναι. Άμα είναι εντάξει, καλά, αυτό είναι. Έτυχε και πήρα. Έτυχε και πήρα. Και το κουστούμι που πήρες, τι το έπαιξες? Το έπαιξες στα ζάρια μετά? Θα το κάνεις, ξέρω εγώ. Ένας φίλος ο οποίος είναι πολύ γνωστός σε αυτούς οι οποίοι παίζουν στοίχημα, έλεγε ότι πάρεις μένει. Μάλιστα. Όταν κάνεις μια καλή μπάζα στο στοίχημα, πάρε κάτι, να μείνει. Επειδή όμως ο τζογαδόρος είναι άρρωστος. Οι εταιρείες ποντάρουν στην αρρώστια. Αυτό σου απάντησα. Ναι, επειδή είστε άρρωστοι. Πάρεις μένει. Είστε άρρωστοι. Γι' αυτό. Δηλαδή έχεις βάλει 10 ευρώ. Όταν σας έβαγε το Πασόκ τα λεφτά με το Σιμίτι και τον άλλο. Να σε φάει λύκος και να είναι κυκρινόμαυρο σαν την ομάδα της καρδιάς σου. Τον Πρικοθύρα τον Παπαντονίου. Όταν τον ψάχνε, λοιπόν. Ναι, ποντάρανε. Κερδίζεις με 10 ευρώ, 1000 ευρώ. Ποντάρανε. Λέει, πάρε κάτι με 700-800 ευρώ. Θα μείνει, αλλιώς θα τα παίξεις. Αν το καταλαβαίνεις. Εσύ το κατάλαβες, Βόδη, που σε πήρε ο Σιμίτης τα λεφτά με τον άλλον τον Παπαντονίου. Δικό σου φίλος. Παίξε, παίξε και παίξε, παίξε. Δεν έχω παίξει χρηματιστήριο ποτέ. Τι δεν έχεις παίξει? Ούτε γνωρίζω. Για τον Έλληνα μιλάω, πώς σε φάγαν τα λεφτά, ναι, τα γάρι. Οκ, okay, συμφωνούμε. Α, αυτό λέω. Αυτή είναι μια χιλιοϊπωμένη ιστορία. Και αυτό τελείως. Το θέμα είναι ότι πότερες η Δάφνη και ο Σιμίτης αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά και εσύ και εγώ τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Να τρέχεις. Και όλοι οι υπόλοιποι. Καλά να πάθεις. Οπότε, καλά να πάθουμε. Εντάξει, εδώ άλλο είπε λεφτά υπάρχουν και το ψηφίσανε. Καλά, καλά σας έκανε. Τι ψάχνετε να βρεις από εδώ? Άντε, μπράβο. Εδώ βγαίνει ο ένας, λέει είμαστε σε ανάπτυξη. Φεύγει, τον διώχνουν το Σαμαρά. Έρχεται ο Τσίπρας, λέει είμαστε σε ανάπτυξη. Θα τον διώξουν και σε αυτόν. Θα έρθει ο Κούλης, θα πει είμαστε σε ανάπτυξη. Θα τον φάνε και αυτόν. Μέχρι να πάρει χαμπάρι ο κόσμος ότι έχουν υπογράψει να είμαστε δουλάκια. Εντάξει. Να μην παίρνετε 200 χρόνια δανεικά. Να κάνατε ανάπτυξη. Να φτιάχνατε άμυνα. Να κάνατε το Μεγαλέξανδρο που τον έχετε για Θεό, τον κάνατε πρότυπο και όχι να λέτε μόνο λόγια για να είμαστε καλύτερα. Τώρα μην με κλαίσεις τώρα. Παιδιά, λέει, δεν βαρεθήκατε να περιμένετε να χάσει ΑΕΚ? Κολλήσατε τον Παρμαμάρκο, καλό απόγευμα. Γιατί να περιμένουμε να χάσει ΑΕΚ, ρε φίλε? Για να πάρει πάνω το πρωτάθλημα. Εδώ δίνουμε προγνωστικά. Δεν είναι, λέμε εδώ, δεν είναι η εκπομπή της θύρας 4, ούτε της θύρας 7, ούτε της θύρας 21. Χαλάρωσε λίγο. Λέμε το προγνωστικό μας. Δεν είναι σαν εκείνο το ποτέσουνο που έλεγα εγώ θέλω να φάει 10 γκολ Ολυμπιακός. Λέω ότι επειδή πάει σε φουλ ρυθμούς σε όλα τα παιχνίδια και με αυτή τη φρεσκαδούρα τον Ατρόμητο, γιατί να μην ποντάρω τα 11 φράκα που δίνει το διπλό? Αν είμαι παράλογος, πες μου ρε Κωστή, ότι είμαι παράλογος. Όχι, κόκκινε μου, δεν είσαι παράλογος. Παράλογοι είναι οι αεξίδες οι οποίοι θέλουν να πάνε καλά στην Ευρώπη, τα βόδια οι αεξίδες. Όχι, θέλουν να πάνε καλά. Περίμενε, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Περίμενε. Τα βόδια οι αεξίδες, γιατί πρόκειται περί βοδιών. Τα βόδια λοιπόν οι αεξίδες για να πάρει τα 5 εκατομμύρια να τα βάλει στην τσέπη, να πούμε, ο Μελισανίδης και να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, αυτά τα λεφτά της Ευρώπης, και να πάρει άλλα 5 εκατομμύρια. Πάνε και τα ρίχνουν τα λεφτά και την ταχύτητα και τα στόπερ και να τρέχουν και τα λοιπά στην Ευρώπη. Οπότε οι αεξίδες ας μην σκέφτονται το πρωτάθλημα. Τους νοιάζει να πάρουν τα λεφτά και να. Στάσε ρε κόκκινε. Ο Μελισανίδης δείχνει σαν εταιρεία ότι τον νοιάζει πολύ η Ευρώπη. Ναι. Που σημαίνει και τον νοιάζουν τα λεφτά. Δεν είναι σαν το Σαββίδι που λέει χέστηκα για τα λεφτά. Θα πληρώσω και στο Γενάρη δύο παιχταράδες και θα βάλω και από την τσέπη μου, ξέρω εγώ, για να πάρω το πρωτάθλημα. Θα κάνω να αύξουμε το κεφαλαίο, το καλύψω. Το κατάλαβες? Ερώτηση. Ο Μελισανίδης δεν πήγε στις ενώσεις να δώσει κανένα κουρασάν. Και κοιτάζει μόνο με τρομοκρατία να πάρει κανένα διαιτητή. Ο Μελισανίδης δεν ζήτησε Άγγλο διαιτητή. Ναι. Ο Μελισανίδης δεν ζήτησε Άγγλο διαιτητή. Ζήτησε ο Γιώργος ο Σαββίδης. Κακός. Άμα ζητάει, είπα να πει ότι είναι δεμένη. Γιατί αν Γιώργος Σαββίδης ζητάς ξένο διαιτητή, πάει να πει ότι ο μπαμπάς τα κουρασάν τα πλήρωσε τζάμπα. Τζάμπα τα κεράσματα. Τζάμπα τα κεράσματα. Α, μπράβο. Μέχρι εκεί μπορούμε να μιλήσουμε. Παρακάτω. Δεν είναι να εκφραστείς με αυτόν τον τρόπο, μπορείς. Δεν μπορεί να εκφραστείς παραπάνω. Δεν παραπάνω γιατί θα με τσακώσουν. Να πούμε. Μπράβο. Ωραία. Ούτε πρώτη φορά, ούτε τελευταία. Ναι, είδες λοιπόν. Λοιπόν, με την ίδια λογική, έχοντας τον Ολυμπιακό να παίζει Τετάρτη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή και μια άθλια αμυντική γραμμή. Ναι. Λέω ότι και ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει μέσα στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει ότι είναι κουρασμένος ο Ολυμπιακός, ας πούμε. Όχι, ρε. Τι. Εσύ τώρα πας να παίξεις έναν αγώνα box. Τι να παίξω εγώ? Πας να παίξεις. Στην ηλικία μου να παίξω αγώνα box. Μάλιστα, να πάω. Με κάνουν παούλο. Ναι. Λοιπόν. Λες. Λέω.
ποιες είναι οι προτεραιότητες και ποιες είναι οι αδυναμίες του αντιπάλου. Μάλιστα. Δεν μπορεί να πας στα κουτουρού, άντε βαράω, ποιος είσαι ο. Ναι. Ο καλύτερος. Ναι, ο Ολυμπιακός μόνο που δεν κουράστηκε στην Μπαρσελόνα. Και μόνο που πήγε μέχρι και γύρισε. Τι έκανε, έσκαβε. Τι έκανε, περπάταγαν. Είναι ένα πρόβλημα. Περπάταγε, βρε. Είναι ένα πρόβλημα. Έλα τώρα, τι στην περιοχή. Είναι ένα πρόβλημα. Τίποτα δεν είναι. Μια άμυνα η οποία είναι μπάτε σκύλια, λέστε. Ναι. Και μου δίνεις 4 φράγκα το διπλό. Ναι. Παίρνω τα 4 φράγκα του διπλού. Μπράβο. Το βλέπω στοιχηματικά. Ναι. Και ανάποδα να ήταν πάλι θα το έλεγα. Ναι, καλά, εντάξει, ναι. Είναι καλά, εντάξει. Εντάξει, είπα εγώ το εδώ σε είπαμε στο Κύπελλο, πάω Ολυμπιακός, διπλό ή διακοπή. Ναι, ναι, παιδί μου. Δεν έχει ξαναγίνει πιο προγνωστικό. Αυτό, αυτό είναι αβανταδόρικο που έδωσες. Εγώ. Δηλαδή λες ότι. Ότι θα έρθει ο Ολυμπιακός με το όπλο του και είτε με τον ένα με τον τρόπο θα το πάρει το παιχνίδι. Εντάξει. Ή διπλό ή διακοπή. Γιατί είναι αβανταδόρικο. Γιατί είναι αβανταδόρικο στον ΠΑΟΚ. Λες διπλό και κρατάς την αβάντα τη διακοπή. Λοιπόν, γιατί λες ότι θα τον αδικήσουν αφού τον ΠΑΟΚ. Πιστεύεις ότι είμαι αβανταδόρος. Ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν και για αυτό το παιχνίδι ότι το περιμένω να λήξει 1-2. Ναι, αλλά άμα γίνει 0-2, περιμένω διακοπή. Ναι. Τι λένε Γρηγόρη. Ναι. Τέτοιο πράγμα. Ε. Ναι. Ναι. Σε χάλασε. Καθόλου δεν με χάλασε. Εσύ ακούγεσαι. Εσύ κάνεις. Εγώ θα, εσύ παίξω, μιλάς. Εγώ θα το παίξω χ και σε ένα δελτίο 2-2 και σε ένα δελτίο 4 με 6 γκολ. Αυτό θα παίξω εγώ. Αυτά που έχω δει από την 4 με 6 γκολ. 4 με 6 γκολ ένα δελτίο. 2-2 σκορ το άλλο και χ στο άλλο. Okay, α τα χάσω και τα 3. Εγώ θα τα παίξω. Δεν αλλάζει, δεν κάνεις κολοτούμπες και την άλλη φορά είχες πει 2-2. 2-2. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην. Το γκολ εγώ αν ήμουν ο πράκτορας θα το έδινε ένα 40. Σε αυτό το μάτς. Ο Πάοκ πρέπει goal, να goal, ένα 40 να δω πόσο δίνει και θα σου πω. Ναι. Ο Πάοκ πρέπει να εκμεταλλευτεί την κούραση του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ. Το πρωτάθλημα δεν θα κρατήσει στα ντέρμπι, αλλά στα υπόλοιπα παιχνίδια, αν έχει σωστή τεχνική, θα το πάρει. Μπράβο. Έχει πλεονέκτημα ο Πάοκ με τη βλακεία του να χάσει την Ευρώπη. Έχει πλεονέκτημα βιολογικό. Στέφανος αεξής από νίκια. Από νίκια. Λέει, μου αρέσει ρε που το πέσει από κομπλεξάριστο και είσαι κομπλεξικό. Αλλά και εσύ, Γρηγόρη, με απογοήτευσε. Αν έπαιρνε ο Πάοκ, αν έπαιζε, έπαιρνε ο Χ ο Πάοκ στη Μίλαν, ναι, θα βγαίνατε με καραμπούζες. Τώρα που η ΑΕΚ πήρε Χ στα ίσα, θα κουραστεί και θα χάσει από τον Ατρόμητο. Ναι. Ο Σπανός δικός μας είναι γάβρι του Βορρά στην νοημοσύνη και ψευδομαγιά. Πρέπει να είστε διπλάσιοι τουλάχιστον. Ναι. Θα δείτε την ΑΕΚ στην Ευρώπη σε 2-3 χρόνια. Δυστυχώς είστε κομπλεξικοί. Ναι. Θα πάω 16 στην Ευρώπη και δικό μου πρωτάθλημα. Στέφανος Νίκαια. Και η ΕΠΟ είναι δική μου χωρίς να δώσει φράγκο. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Μπορεί να λες ότι απαντάω εγώ. Καλά κάνεις και εξαιτίας της Ευρώπης, είσαι μείον 5 βαθμούς από το πρωτάθλημα. 3 από την Τρίπολη και 2 από την Ξάνθη. Τώρα εσύ πάνε στη Μίλαν να πανηγυρίσεις το 5-3-2 που έστησε πολύ ωραίο ο Χιμένεθ και έπαιξε πάρα πολύ καλά το δεύτερο ρόλο. Αλλά να ξέρεις κάτι, αεξί μου. Ότι για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να παίξεις τον πρώτο ρόλο. Και γράψε αυτό που θα σου πω. Του Αγίου Νικολάου. Μέχρι το Αγίου Μάλλον Νικολάου ο Μάνταλος θα είναι μεθλάσει. Μη σου πω ότι θα είναι και ένα σχάφσου από τον κεντρικό άξονα ακόμα μεθλάσει. Γιατί μυαλό δεν βάζεις. Δεν βάζεις μυαλό. Θες Ευρώπη να οικονομήσει ο Μελισσανίδης να βάλεις στο παντελόνι. Δηλαδή είσαι τσατσάκι του Μελισσανίδη. Σκέφτεσαι μαθηματικά και λογιστικά αντί να σκέφτεσαι συναισθηματικά όπως σκέφτεται ο Σαββίδης και ο Παοξής. Ο οποίος Παοξής, αν προχωρούσε στην Ευρώπη και φούλαρε, τα ίδια θα άκουγε εδώ. Εμείς που είμαστε με τον ΠΑΟΚ. Και λέω σε αυτούς που πήγαν χθες το βράδυ, αφού είμαστε με τον ΠΑΟΚ, ότι είναι πανηγυριτζίδες. Οι ΠΑΟΞΙ... Θα φτάσουμε και εκεί. Α, μπράβο. Άλλο θέμα. Ναι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Εμείς βλέπουμε ότι βιολογικά, ναι, φάνηκε και στον Αστέρα Τρυπόλεως. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή, όταν λέγαμε ότι η ΑΕΚ θα χάσει τον Αστέρα Τρίπολης, ήμασταν αντιαεξίδες. Πήγες και μου έβαλες τους βασικούς με την. Πώς τη λέγανε, με την Αύστρια Βιέννη. Με την Αύστρια Βιέννη φούλαρες. 4-4-2. Χθες δεν φούλαρε η ΑΕΚ. Πώς το πες. Χθες δεν φούλαρε η ΑΕΚ. Δεν κυνηγούσε να βάλει γκολ. Πώς δεν φούλαρε. Αλλά βέβαια θα πρέπει να γνωρίζει, Στέφανε, ότι ο Βιτσέντζο, χέρια ασυλία διοίκηση, δεν ξέρω για ποιο λόγο, για τον Μοντέλα μιλάω. Α, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, 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 ο οποίο θα έπρεπε να έχει απολυθεί με το υλικό που έχει. Έχει 20 διεθνείς. Και πάει χάλια, ναι. Και πάει χάλια. Τώρα μπορεί να πηγαίνει και χάλια και για άλλους λόγους. Τέλος πάντων, θα δούμε, ναι. Την πληρώνει ο προπονητής πάντως συνήθως. Ναι. Φέρνει 0-0 για την ΑΕΚ, το οποίο είναι μαγιά δικιά σου και δεν το συζητάμε. Έπαιξε στη Μίλαν των δισεκατομμυρίων και θα μπορούσε να έχει κερδίσει κιόλας. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά λέμε ότι βιολογικά αυτό το πράγμα δεν σου βγαίνει. Θα σου πω και αυτό το εκλαμβάνεις. Ναι. Το εκλαμβάνεις ως ότι εμείς έχουμε κόμπλεξ με εσένα. Άσε, ό,τι θέλει ο καθένας. Να σου πω ότι είπε ένας αεξής. Μη βγεις από την άλλη. Μπράβο, πολύ ωραίος. Ξέρεις τι μου είπε χθες ένας αεξής ωραίος. Λέει, λέει.
Περνάω τώρα στους ομίλους, έτσι. Ναι. Είναι, τι μήνα έχουμε, Οκτώβριο. Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Το Γενάρη περιμένω τρεις μεταγραφάρες από τον Τσικουναρά. Θα μου κάνει τρεις μεταγραφάρες ο Τσικουναράς, λέει ο εξής. Αν περάσω στην Ευρώπη, έτσι ώστε να έχω την πολυτέλεια, το background, να παίξω κύπελο, πρωτάθλημα και Ευρώπη, ναι, χωρίς να κλατάρω. Αυτό είπε ο κύριος ΑΕΚ εχθές το βράδυ, ο παδός της ΑΕΚ, πολύ ωραία. Δεν έκανε αβάντα το Μελισανίδη. Κούτρα την ΕΠΟ. Κούτρα την ΕΠΟ και με 2,5 χαφ να πάρει πρωτάθλημα. Αν πήρε κούτρα την ΕΠΟ είναι μαγιά του. Τι λέει? Αν την πήρε κούτρα είναι θέλει μαγιά. Θέλει κούτρα την ΕΠΟ. Αν τη θέλει είναι μαγιά του. Δεν είναι μαγιά του, γιατί θα βγάλει τους Τσετσένους ο άλλος με τα βόλτα. Ρε είναι μαγιά του. Δεν είναι μαγιά του. Να τα βρούνε μεταξύ. Όχι, δεν είναι μαγιά του. Μεταξύ κατευθυνθέων ειλικρίνεια. Όχι. Όταν εγώ στη νύχτα, η νύχτα έχει νόμους, η ΕΠΟ έχει νόμους. Μπορεί εγώ να έχω τις ενώσεις. Έκανες χρόνια. Μισό λεπτό. Αγιορείτη, περίμενε. Δεν μπορεί εγώ να πληρώνω και να παίρνω άλλο σφυρίγματα. Αυτό λέει 500 χρόνια εδώ η ιστορία. Καμία διαφωνία. Και άμα θέλεις και το άλλο. Καμία διαφωνία. Και άμα θέλεις και το άλλο. Ποιος είναι ο αρχιδιαιτητής? Περέιρα λέγεται. Περέιρα λέγεται. Δεν με νοιάζει πώς λέγεται. Όταν ήρθε εδώ πέρα ο Κολίνα, εκείνος ο γουρλωμάτης, ο ασχημάντρας, και τον είχαμε και τον ταΐζαμε εδώ στην Κρήτη με τα λεφτά του ελληνικού λαού, ο Γκαγκάτσης, τον ταΐζε για να πάρουμε τα σφυρίγματα. Άρα μπορεί να λαδωθούν και οι του εξωτερικού. Λοιπόν, αν θέλετε να βάλετε χρώμα στη ζωή σας, βάλετε χρώμα με πολύ υψηλή καλλυπτικότητα, αντοχή στο πλύσιμο και πιστοποιημένα με κλασένα, τα οποία δεν είναι άλλα από τα Vitex Classic. Τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου στον Εύωσμο, η Θάξη 62 με Αντώνη Τρίτσι, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένο στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Η Θάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Με μουσική, χορό, ζωγραφική και με πολύ πολύ παιχνίδι. Κάπως έτσι δεν φαντάζονται οι μικροί μας φίλοι έναν ονειρεμένο κόσμο? Εμείς τον κάνουμε πραγματικότητα με το Kids World. Επισκεφτείτε το Mediterranean Cosmos από 6 έως 21 Οκτωβρίου και διασκεδάστε με θεατρικές παραστάσεις, παιδικά εργαστήρια, ζωγραφική, κατασκευές, μουσική, χορό και πολλά άλλα. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Οκτώβριος φέρνει δύο πράγματα. Βροχές και τα γενέθλια για τα 6 χρόνια των 7to7. Ετοιμαστείτε για βροχή από καφεδάκια και όχι μόνο. Μεγάλος διαγωνισμός με 60 τυχερούς που θα κερδίσουν από μία μηνιαία κάρτα καφέ και από ένα θερμός. Πώς? Κάντε like στην επίσημη σελίδα 7to7 και comment κάτω από το διαγωνισμό τι αγαπάτε περισσότερο σε εμάς. 6 χρόνια 7to7. 6 χρόνια παρέα μαζί σας. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδα, ρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως στις επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852 727. Διατίθεται και χώρο.
χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitor Gun. Χαράλαμπος Σαμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστάλεγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Τι θα γίνει ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα 39 καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Ναι, γεια σας. Σας τηλεφωνούμε για μια νέα εκπληκτική προσφορά ψυχαγωγίας. Μόλις πήρα το νέο Seat Ibiza. Μα δεν μου το λέτε, κυρία μου, τόση ώρα να μην σας ενοχλώ κι εγώ. Ω, παρακαλώ. Με το νέο Seat Ibiza βγαίνεις από το σπίτι για να ζήσεις όσα ήθελες. Χώρη και άνεση μεγαλύτερης κατηγορίας, φώτα Full LED, οθόνη αφής 8 ιντσών, ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου και τεχνολογία Full Link. Νέο Seat Ibiza. Start moving. Με 11.700 ευρώ. Οδηγήστε τώρα το νέο Seat Ibiza στη Seat Κατάκης στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στυχικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Η εταιρεία διανομής αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας συνιστά στους καταναλωτές. Εξασφαλίστε την ορθή λειτουργία του Λεβιτά σας για το χειμώνα που έρχεται. Κάντε την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης και απολαύστε μεγαλύτερη οικονομία, ασφάλεια και συνεχή χρήση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μονώστε σωστά τις σωληνώσεις των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Απευθυνθείτε σε πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους επαγγελματίες. Αεριοθές. Εδάθες. Για νέες συνδέσεις, τηλεφώνησε τώρα στο 11150. Κυρίες και κύριοι, η Καλόε, η γνήσια ελληνική αλόη, τώρα και με εκχύλισμα μαστίχας χείου, που βοηθάει στο φούσκωμα, στις καούρες, στη δυσπεψία, στο έλκος και στη γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Ενώ σε συνδυασμό με την αλόη, συμβάλλει ακόμη πιο δραστικά στην αποτοξίνωση, στη μείωση της χοληστερίνης, στη ρύθμιση του ζαχάρου, στην καταπολέμηση των πόνων στις αρθρώσεις. Αποκτήστε τα 2 λίτρα Καλόε μόνο με 45 ευρώ και τα 2 λίτρα φράουλα ή λεμόνι ή μαστίχα χείου μόνο με 50 ευρώ. Μαζί μια κρέμα προσώπου ή μια αναλγητική κρέμα δώρο αξίας 20 ευρώ. 2312-200-500. Τηλεφωνήστε τώρα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Στέργιος Πετκανίτσα, Αδελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη Γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27, κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα κλειδιά ή κλειδαριές, κλειδαριές ασφαλείας, χρηματοκιβώτια, ό,τι χρειάζεται και απαιτείτε κλειδαρά, το βρίσκετε στο 85-27-27, άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Πέρσι που έπαιζε Ευρώπη πάω και είχατε θέματα και ψωμάκι, ήταν καλή η Ευρώπη, τώρα δεν είναι. Ποτέ θα κάνει μεγάλα πράγματα με νοοτροπία μικρή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, φίλε, που στέλνει το μήνυμα. Αν πήγαινε για πρωτάθλημα, εγώ πρώτος θα έλεγα να αφήσει έξω την Ευρώπη. Γιατί
Γιατί φαίνεται ότι ο Σαββίδης με τα λεφτά που έχει και επενδύει στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη τα 2 και τα 3 εκατομμύρια που θέλει ο Μελισανίδης για να κάνει το ίσο βάρκα ίσα παλιά. Αυτό δείχνει. Τώρα, αν αύριο φύγει ο Σαββίδης και πει θέλω 60 εκατομμύρια πίσω στον ΠΑΟΚ, τώρα αυτό θα μιλήσουμε αλλιώς. Εντάξει. Ραπ λέει δεν μπορεί να την αφήσει εντελώς στην Ευρωπή. Πρέπει να μαδεύσει κάποιους βαθμούς για να έχει καλύτερες κληρώσεις τα επόμενα χρόνια. Άσε μας καημένε τώρα με την Τρίπολη. Θα μπορούσε να χάσει και χωρίς να παίζει η Ευρώπη. Ρέα, εξής σου δίνεται όχι, ευκαιρία πάρει το μισό, το μισό κομμάτι. Για κοιτάξει την Ευρώπη τώρα, μόνο τώρα. Το μισό κομμάτι είναι σωστό. Ποιο μισό κομμάτι. Δηλαδή αυτό που λέει ότι πρέπει να μαζεύει του βαθμού στην Ευρώπη είναι σωστό. Τι να, γιατί για να ανεβεί στην βαθμολογία. Ναι, και τι να γίνει. Ότι, ναι. Για να έχει καλύτερες κληρώσεις. Είναι σωστό. Άμα πάρει το πρωτάθλημα και πάρει τα φράγκα, δεν θα έχει καλύτερες κληρώσεις. Με τι θα παίξει στην κλήρωση. Πού να ξέρουμε. Θα παίξει ένα δύναμη με κάποιον πολύ μεγάλο. Ρε τον ΑΕΚΣΥ αυτή τη στιγμή τον ενδιαφέρει η ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Να χαρεί. Τώρα θα κάνει τον τρούλο της Αγίας Σοφιάς. Θα βάλει καντιλανάφτη εσένα. Θα βάλει ξέρω εγώ δεν καβρίσες. Επίτροπο εσένα. Ναι. Δεν τον νοιάζει τον ΑΕΚΣΥ. Το κατάλαβες. Το παραμύθι της Νέας Φιλαδέλφειας. Από πότε μας δουλεύει ο Μελισσανίδης με τη Νέα Φιλαδέλφεια. Τώρα τον πειράζει ο Δήμος. Ποια Νέα Φιλαδέλφεια θα κάνουν. Βέβαια μια φαγάνα κίτρινη ένα χρόνο πριν. Η ίδια φαγάνα είναι. Το ίδιο μοντάζ είναι. Μπάλα θα παίξει να πάρει πρωτάθλημα. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι στα καλά του. Ναι ή όχι. Είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία. Τι αν το κάνω εγώ πήρε στην ΑΕΚ 0-0 με στη Μίλαν. Και χέστηκα που πήρε 0-0 με στη Μίλαν. Ποια εξής να είμαι. Γιατί δεν κατάλαβα. Επιτυχία είναι. Τι δεν κατάλαβες παλικάρι μου. Κάνεις λάθος. Τι επιτυχία είμαι. Άμα είναι κουρασμένος και πάθει μια θλάση ο Μάνταλος και φέρει χ με τον Ατρόμητο και χάσει το πρωτάθλημα. Σε ενδιαφέρει ή δεν σε ενδιαφέρει. Σε αυτό κάνει. Ήδη το έχουν αλλάξει. Τι αλλάξαν. Από 11 φράγκα που ήταν ο Ατρόμητος. Το πήγαν 9. Το πήγαν 8. Είδες λοιπόν. Λοιπόν. Και εγώ λέω ότι στοιχηματικά το εκτιμάμε. Ότι έχει να κάνει μια ομάδα. Ουσιαστικά το εκτιμάμε. Ο Ατρόμητος δεν έχει χάσει. Βγήκε ο Χωριάτης ο εξής τώρα με πανηγυρίσει με τη Μίλαν 0-0. Και ότι θα κάνει βασιλική με Τρούλο να πούμε την Αγία Σοφιά και την Αγία Μαρίνα. Ρε μπάλα θα δούμε πρωτάθλημα. Αυτή είναι η ιστορία. Θα το σηκώσω εγώ να πονέσει ο Καράπαπας, ο οποίος ζητάει 20.000 τώρα από το Μετρόπολης για να κάνουμε ένα μετάδοση. Ενώ ο φίλος ο Τσάντζαρας που δουλεύει στο Αριανού το ραδιόφωνο θα πάει εκεί και θα κάνει. Με τον άλλο τον Περικλή Στέλλα που δουλεύει στο site του Μαρινάκη. Κοιμάσαι όρθιος. Πάρ' τον Καράπαπα τώρα, πες, γιατί δεν με αφήνεις. Τον πήρα εγώ τηλέφωνο τώρα, λέω, γιατί δεν μας αφήνεις κύριε. Εγώ. Γιατί δεν με αφήνεις να κάνω ένα μετάδοση. Και αφήνεις το ράδιο Θεσσαλονίκη και τον Αρένα, γιατί τον αφήνεις και δεν αφήνεις εμένα. Λέει μισό λεπτό, δεν το ήξερα και τα λοιπά. Πάρε με, του λέω σε μισή ώρα, μου πεις γιατί δεν με αφήνεις εμένα. Γιατί είναι ο Θωμαίδης εκεί πέρα με τον Μπούζο που κλαίνε. Ναι. Πες το λόγο, να καταλάβω. Γιατί τον αφήνεις το ράδιο Θεσσαλονίκη. Σωστό. 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 Μακεδονομάχη, όλα, αλλά εγώ μένα θέλουν 20.000 να πληρώσω. Περιμένουμε απάντηση. Πολύ ωραία αυτό. Ο φίλος ο Τζατζαράς που δουλεύει στον Αριανό. Πολύ ωραία. Α, πολύ ωραία. Όχι, το θέμα είναι γιατί πρέπει να πληρώσουμε εμείς. Ναι. Κοιμάσαι όρθιος. Λοιπόν. Βάλε Δευτέρα. Φύγε βολίδα στο φανάρι. Κοιμάσαι όρθιος. Πες σε παρακαλώ πες πολύ. Καινούργιο. Βάλε την Τρίτη να φύγουμε. Στέφανε, επανέρχεσαι και το διαβάζω. Γιατί εκτιμώ πάρα πολύ την προσοχή σου και ξέρω ότι είσαι σπαθία. Τι σπαθιακά στα σάλια, ρε. Βρίστο με. Γιατί να το βρει. Μεταλλική φωνή Παρασκευή πριν το πάω. Ποιο είναι το λάθος, Γρηγόρη. Για ΑΕΚ μιλάς, όχι για Πανιόνιο. Μεγέθη ΑΕΚ, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Για μένα πρέπει να χτυπάνε όλα τα μάτια. Και το παθές στάση είναι αυτή. Είμαι λάθος γιατί αν αφήσει την Ευρώπη, σε αφήνει και αυτή. Τότε γιατί βρίζανε όλοι οι ΠΑΟΚΣΙΔΙΣ για τον αποκλεισμό. Τροπή από την αίσθηση σου. Εσείς οι ίδιοι πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει. Ο αποκλεισμός από την αίσθηση σου ήταν ξεφτύλα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά στην πορεία μπορεί να εξελιχθεί. Πολύ βολικό. Ναι, ψέμα, το βολεύει. Ψέματα. Για πες τώρα για τους βλαχοπαοξίδες τους Κυριακού που πήγανε χθες στην Τούμπα και έκανανε γιατί είναι βλαχοπαοξίδες. Γιατί είναι βλαχοπαοξίδες. Και ο μεγαλύτερος βλαχοπαοξίδης είναι ο γιος του Σαββίδη. Γιατί είναι ο γιος του Σαββίδη. Αυτός το διοργάνωσε. Διοργάνωσε και πήγε στην Τούμπα. Ναι. Πήγε στην Τούμπα με τρεις γορίλες. Έκανε κερκίδα με τρεις γορίλες. Δηλαδή, να πάω εγώ στην Τούμπα με τρεις γορίλες δεν πάω. Και πάει ο γιος του Σαββίδη με τρεις γορίλες. Τι σημαίνουν το παράξενο που είναι. Το παράξενο που είναι. Δηλαδή θα πάει τώρα ο γιος του Μαρινάκη. Κάτω στο Καραϊσκάκι, σε ανοιχτή προπόνηση του Ολυμπιακού, όλοι οι Ολυμπιακοί μέσα με τρεις γορίλες. Εννοείται. Γιατί να πάει με τους γορίλες. Εννοείται. Εννοείται. Εδώ έδινε τρεις Τούρκους μόνος του κάτω στη Μύκονο. Θα πάει με τρεις γορίλες. Γιατί να πάω εγώ με τρεις γορίλες. Πάω να πω ότι. Κάτσε ρε. Θα πάω γιατί φοβάμαι να πάω μόνος μου. Όχι. Στην Τούμπα λοιπόν. Είναι απλή σταμάτα ρε. Διοργανώνω εγώ, ο γιος του Σαββίδη, ένα event παοξίδικο. Ναι. Για να γουστάρω, θα έρθω με τον παπά μου κτλ. Ναι. Και θα πάω με τρεις γορίλες.
Υπάρχει κίνδυνος για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τεράστια οικονομική ευθεία. Όχι, δεν υπάρχει μέσα στην Τούμπα. Τι λες? Δεν υπάρχει. Λάθος κάνει. Να πάμε τρεις γορίλες μέσα στην Τούμπα. Φύγε από δάρε. Λάθος κάνει. Φύγε από δάρε. Οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά λεφτά. Είσαι από εκεί πέρα τώρα. Άνθρωποι... Βάζει τα σάλια σου, ρε κόκκινε σαλιάρι. Λογικά μιλάω. Θα πάω εγώ, θα έχω, θα έχω μπαμπά το Σαββίδι. Εγώ γραπτό που θέλω. Δεν ξέρει τι έχει. Ποιος, ναι, δεν ξέρει τι έχει. Ναι. Και θα πάμε στην Τούμπα, θα κάνω ένα παοξίδικο κάλεσμα. Και θα πάμε του γορίλες. Αν ήθελε να πα εσύ μόνο σου, θα σου λέγαω στον μπαμπά σου. Δεν πα πουθενά, θα έρθουν και 13 με τρεις γορίλες στην Τούμπα. Παντού. Άφια πέδα. Και στην τουαλέτα με 13 γορίλες. Φύγε από εδώ, πακυκλοφογόρο με τους γορίλες, ρε. Όταν έχεις πάρα πολλά λεφτά. Ναι, τι άμε κάνουν. Πρέπει με να έχεις προστασία. Παντού. Άντε, ρε, φύγε από εδώ. Ξέρεις που μπορεί να την κάνουν. Με στην Τούμπα με αυτή με το ελικόπτερο. Έχουν ολόκληρα επιχειρηματικά σχέδια για το πού πρέπει να πάνε και να πιούν. Φύγε από εδώ, ρε σαλιάρι. Φύγε από εδώ. Ποιο άλλο. Ε σαλιάρι. Δεν μου λες αυτοί που πήραν την πανηγυρτζίδες. Ναι. Είναι ή δεν είναι. Όχι. 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 Ναι, είπες προηγουμένως. Όχι. Είναι πανηγυριτζίδες. Είναι πανηγυριτζίδες. Όχι. Πανηγυριτζίδες είναι. Είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δεν παράνε πρώτος. Πιστεύουν στο όραμα. Ποιο όραμα, ρε. Να ότι, πάνε ότι μπορεί δηλαδή, να πάνε πρωτάθλημα. Πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ ξεσηκωμό πανηγυριτζίδικο για να κερδίσει τον Κούτρι με τον Φιγκέιρα. Και τον Νικολάου με τον Σιζέ. Και τον Χόιτρι και τον Φιζά. Ο Κούτρις και ο Φιγκέιρας δεν πήρανε το πέναλτι το οποίο δεν έγινε ποτέ στον Πανιόνιο. Τι πήρανε? Ο Κούτρις και ο Φιγκέιρας το πήρανε με τον Πανιόνιο. Ελληνικά σε μιλάω. Σε απαντάω. Ελληνικά σε μιλάω. Κάνω πώς το λένε, ψυχολογική ανάταση. Ψυχολογική ανάταση. Ναι, κάνω ψυχολογική ανάταση όταν είμαι μειονεκτικά σαν ομάδα. Δηλαδή αυτοί τώρα περάσαν το μήνυμα στους παίκτες. Δηλαδή, εμείς πάμε τώρα εκεί. Τι θα πάθουμε και τέτοια. Από το Φιγκέιρα, το Φορτούνι που έχει ανεμία και τον Κούτρι, ε. Αυτό το μήνυμα περάσανε. Μην το ξεφτιλίζεις και μην τον ανεβάζεις πάρα πολύ. Ποιο να ανεβάσω. Ούτε να τον ξεφτιλίζεις. Ρώτησες τον προπονητή. Θα μιλάς δίκαια. Ρώτησες τον προπονητή άμα ήθελε αυτό το καραγκιοζλίκι. Όχι. Άντε μπράβο. Δεν έχω γνώμη γι' αυτό. Άντε μπράβο. Εσύ το ρώτησες. Άντε μπράβο. Το ρώτησες. Όχι, είδα τα μούτρα του. Δεν το ήθελε. Δεν το ήθελε. Ρώτα τον Αναστασιάδη, ρώτα τον Σάντο. Ρώτα όποιο μεγάλο προπονητή ήταν στον ΠΑΟ. Συμφωνώ με αυτό. Άμα ήθελε αυτό το καραγκιόζι. Θα λέγανε όχι. Λοιπόν, ρώτα το Λόραντ. Λέω αυτού λοιπόν. Αυτό είναι ένα γουδί ο Λόραντ. Είναι και 1,5 μέτρο. Άλλο θα τον έχουνε σαν απανάκι. Λέω μεσηλή. Λοιπόν. Ναι. Ότι από τη στιγμή που μια ομάδα δεν διεκδικεί και θα έχει ένα πρωτάθλημα και θα πάρει από το 85-32 ναι, χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ λογικό να χρειάζονται πολλά πράγματα προκειμένου να αφυπνιστεί, να εμψυχωθεί να και μπορεί να είναι σωστό. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος του ΠΑΟΚ να δώσει και εξετάσεις. Δεν ξέρουμε ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Εξετάσεις έδωσε. Τι, να δουν το λαό. Εξετάσεις έδωσε. Ποιος να δει το λαό, ποιος να το δει το έδωσε λαό. Ο Ελκαντουρί δηλαδή, να δει το λαό. Χωρίς ναι. Να βγούμε να κάνουμε χαβαλέ τώρα και να λέμε ήταν μόνο 10.000 και δεν ήταν 30. Ή ήταν 13 και όχι 10 και όχι 8. Όχι, είναι, όχι, είναι μια ανοιχτή προπόνηση. Είναι πανηγυριτζίδικο. Ένα πάρτι. Πανηγυριτζίδικο. Ένα πάρτι. Αυτό που σου λέω λοιπόν. Εγώ. Ο σοβαρός ο ΠΑΟΞής πανηγυριτζής δεν θα γίνει. Ο σοβαρός ο ΠΑΟΞής πανηγυριτζής δεν θα γίνει. Επειδή τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Πήγε και ο φίλος μου Γιαννάκης Πιτσιρικάς, λέει: εγώ πήγα να δω λέει, την τακτική. Τα πανηγύρια δεν τα είδα. Ρώτα από αυτούς που πήγανε, πάντα... αν είδανε την προπόνηση, την τακτική και τι είδανε. Επειδή τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ναι, αν ο ΠΑΟΚ πάρει θετικό αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκι, ναι. Πάει να πει ότι καλώς έγινε. Ναι, τι λες, μωρέ. Αν ο φάει τρία, θα πει κακώς έγινε. Ναι. Τι λες, ρε κόκκι. Αυτή την κριτική, τη δικιά σας, τη δημοσιογραφική. Είναι κατάπτυστη από τον κόσμο. Γιατί τη γουστάρει ο κόσμος. Γιατί σας λέει ότι είστε εκ του αποτελέσματος προφήτες. Η μαγιά είναι να εκτεθείς πριν το αποτέλεσμα. Η μαγιά είναι να πεις από πριν πως πρέπει να παίξεις. Εκ του αποτελέσματος. Κερδίζει λοιπόν, ο Πάο. Τι κάνει? Κερδίζει. Πανηγυριτζίδες είναι. Γιατί θα πάνε και στο αεροδρόμιο μετά. Θα είναι νέοι πανηγυριτζίδες. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν για να μεγαλώσει. Άκου εδώ εμένα Σαραυτόπουλο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν για να μεγαλώσει. Αυτά τα πανηγυριτζίδικα του γιού του Σαββίδη πρέπει να τα σταματήσουν. Μεγάλη ομάδα. Θα πάει να κάνει, ας πούμε, η Ατλέτικο Μαδρίτης πριν το μάτς με τη Ρεάλ Μαδρίτης ανοιχτή προπόνηση να πάνε οι πανηγυριτζίδες εκεί πέρα. Πού τα είδατε αυτά. Πού τα είδατε αυτά. Επειδή είσαι άσχετος. Αυτά τα κάνουν οι Αριανοί. Αυτά τα κάνουν οι Αριανοί. Πάνε οι σουπεράδες, οι γουρουνάδες εκεί πέρα πριν την προπόνηση, πριν το Άρης ΠΑΟ. Τους έχεις δει ποτέ να πηγαίνουν με. Σε άλλο μάτς. Ωραία. Ναι. Απαντάω. Γιατί θα γινόταν ΑΕΚ ΠΑΟΚ, αν γινόταν ΑΕΚ ΠΑΟΚ, δεν πηγαίνανε. Απαντάω. Θα πηγαίνανε. Απαντάω. Απάντα μου σε αυτό που σε ρωτάω. Απαντάω. Απάντα μου σε αυτό που σε ρωτάω. Γιατί? Εάν έπαιζε. Δεν υπάρχει την κουβέντα που θέλει. Σας ρωτάω. Άμα έπαιζε ΑΕΚ ΠΑΟΚ και πήγαινε ο Κοντός και σας έλεγε ελάτε στην Τούμπα να κάνουμε πανηγυράκι. Θα πηγαίνατε. Ούτε 500 δεν θα πηγαίνατε. Εγώ λέω θα πηγαίνανε. Τίποτα δεν θα πηγαίνανε. Στο λέω εγώ. Ακούγε. Μεγαλώνουν τον Ολυμπιακό τον πεθαμένο, του δίνουν όθηση. Ναι. Τον πεθαμένο αυτόν τον Ολυμπιακό που αν πάει ο ΠΑΟΚ με μυαλό στρατηγική να τον κερδίσει. Ναι. Και πάω το κάνουμε πόλεμο. Να πάρω τον Φιγκέρα και τον Κούτρι. Και τον Νικολάου
η πλάτη ποδία, τον κάναν ήρωα τώρα. Κάτι για... έβαλε τον αυτό αντί για να φωνάζει. Σισε, που τον είχαν πεταμένο τέσσερι στην άμυνα. Αυτό αντί για να φωνάζει. Να τι, σε προβληματίζει. Τι να με προβληματίζει. Να σε προβληματίζει. Χωριάτε, για αυτά που είπες, είχατε, αν θέλατε τη Θεσσαλονίκη ψηλά. Αν θέλατε τη Θεσσαλονίκη ψηλά. Θα λέγατε στο γιο του Σαββίδη, stop. Κοντέ αυτά που κάνει, μικραίνουν τον πάο. Όπα ρε ψηλέ. Ρε ακούσε λόγο τώρα. Δεν απαντάς. Θα σου έλεγα λοιπόν εγώ, διάλογο, αν ήθελα το καλό τη πόλη αυτή, ντε και καλά, η Μακεδονομάχη. Ναι. Η Μακεδονομαχία, ξέρω εγώ και τα πια, και ο λαϊκισμό, τέλο. Προπόνηση, μελέτη αντιπάλου. Πηγαίνουμε με του γορίλε κάτω, μη φάμε τραμπούκο. Mm. Εκεί θα πάνε οι γορίλε. Θα πα στην Τούμπα. Εκεί θα πάνε οι γορίλε. Εκεί θα πάνε οι Τσετσένοι με την αποστολή. Μη φάω κανένα τραμπούκο σαν το Χαριλάο τότε με το Ζαγοράκι. Θα πάρω το διπλό και να έρθω να πάρω το πρωτάθλημα. Και αυτά τα πανηγύρια θα τα κάνετε στα πανηγύρια του Αϊθαράπη και του Αελευτέρη. Ωραία. Και του Αϊφανούρη που βγαίνετε με τσάκι φανούρι. Όποτε θες να μιλήσει κανένα άλλο, πες. Να τη μίλα. Λοιπόν, πρώτον. Πρώτον. Αν ο Πάο κερδίσει τον Ολυμπιακό, καλά θα κάνουν και θα πανηγυρίσουν. Ναι. Σταροδρόμιο. Αν ο Άρης. Σταροδρόμιο. Να τελειώσω. Σε ρωτάω. Να τελειώσω. Σταροδρόμιο. Δεν με αφήνει. Σε αφήνω. Σε ρωτάω. Σταροδρόμιο. Μα πάτσε. Διαφωνώ. Αν ο Άρης, ανέβει με το καλό κατηγορία, καλά θα κάνουν να πανηγυρίσουν. Να πανηγυρίσουν με θερμό κατηγορία. Ναι. Τη μίκρανα την ομάδα. Ωραία. Αν ο Ηρακλής. Ναι. Με τις προσπάθειες που γίνονται από τους παλέμαχους. Ναι, βρει έναν πραγματικό επενδυτή. Ναι. Καλά θα κάνει ο κόσμος να πανηγυρίζει. Ναι, γιατί πραγματικό κόσμος, επενδυτή. Γιατί ο κόσμος δεν μας είπε πόσα διαρκεία πήρε. Τώρα δεν γνωρίζω. Ούτε θα γνωρίζει ποτέ. Κοντά στα 500 είναι. 500 δεν είναι κοντά, λες εσύ. Δεν είναι πολλά. Ναι. Δεν είναι πολλά. Λέω ότι αν θα βρει επενδυτή. Που παίζει ο Ηρακλής Κατερίνη. Τώρα που θα κερδίσει τον Πιερικό. Να βγάλετε τις σημαίες εκεί πέρα. Μην πληρώνετε και τα δύο γιατί χουτραδόρι είστε ούτως ή άλλως. Ναι. Πες δεν πληρώνω. Είμαι η Κωνσταντοπούλου. Βιάζεις και με την Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή αν βάλω, σε βάλω φουστάνι δίπλα στην Κωνσταντοπούλου μπορεί να πούνε αδέρφια είστε. Πιο άσχημος. Τι πιο άσχημος. Πιο άσχημος. Ναι η αφέντρε η Κωνσταντοπούλου. Ναι. Λέγε λοιπόν εκόκκινη. Πάνε στη Βουλή. Πάτε εκεί λοιπόν στην Πιερικό. Γιατί χάλασε. Χάλασε η Κωνσταντοπούλου. Να σε βάλω και τρία λέξη στο κεφάλι. Άντε πλήττω τον αγκώνα σε αυτή η μαυρίλα με τον αγκώνα εκεί πέρα. Έξεμα είναι. Τι έξεμα είναι. Τόσα λεφτά παίρνει. Δεν φτιάχνει. Όχι. Το έξιμα δεν φτιάχνει. Υπάρχουν τσιγκουναρά, τόσο λεπτά. Τι θα βάλει μυαλά. Τι θα βάλει μαλλιά. Μυαλά, όχι μαλλιά. Μυαλά. Μυαλά να βάλω. Γιατί δεν μπαίνουν. Δεν μπαίνουν. Και να προσπαθεί. Μαλλιά γιατί δεν βάζει τόσα λεφτά. Τι να έχω λέει. Μαλλιά γιατί δεν βάζει. Ξέρει πόσα λεφτά έχω. Τα έχω για μένα τα λεφτά. Δεν κατάλαβα. Και εσύ ποιο είπε ότι τα έχω εγώ για μένα. Γιατί με επιτρέπετε να είσαι με αυτό τον μα αγκώνα. Δεν γίνεται. Μα τι μαυρίλα είναι κάτι αυτή. Κάτι που δεν γίνεται δεν γίνεται. Παρουσιαστή με άσπρο ρολόι και αγκώνα να πούμε μαύρο. Εσύ που ήρθε σαν την κοκκινόγαβια σήμερα, τι να πω. Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα. Λαϊκιστές. Τι πλούτσι. Σα σηκάθηκε ο κόσμο. Σα σηκάθηκε ο κόσμο. Δεν μου λε, οι οπαδοί. Δεν γουστάρουν το λαϊκισμό. Φτάνει πια τόσο. Οι οπαδοί τη Παρή. Φτάνει πια τόσο. Οι οπαδοί τη Παρή. Ποια είναι η Παρή. Σε Ζερμέν. Ναι, ναι τι. Ότι, χρόνια πολλά Μαραντόνα θα σε πάρω μετά. Ποιο είναι ο Μαραντόνα. Ένα είναι ο Μαραντόνα. Ένα είναι. Άμα δεν ξέρει το Μαραντόνα. Μιλά με τον Μαραντόνα. Συστήλε μήνυμα. Από το Δευροπόταμο. Ένα είναι ο Μαραντόνα. Πε όταν κλέβουν τα φορτικά, άμα είναι δικά μα, τουλάχιστον να μα τα δίνουν. Θέλω να το πει στο Μαραντόνα κλέφτη. Όχι, λέω όταν εγώ λέω χρόνια πολλά στο Μαραντόνα. Ναι, ευχαριστούμε Μαραντόνα. Όταν μα κλέβετε τα αμάξια, ναι. Αν είναι δικά μα, να μα τα δίνετε πίσω τουλάχιστον. Θα δίνουμε και αμοιβή. Γιατί στο Δεδροπόταμο αυτοί οι μπάτσοι που κάνουν, το παίζουν εγκόμενοι το βράδυ, δεν μπορούν να πούν στο Δεδροπόταμο. Αυτό λέω εγώ. Πάλι άλλαξε το βέβαιο. Όχι, γιατί για τον Μαραντόνα από τον Δεδροπόταμο. Όταν πήγαν 60.000 άνθρωποι. Πού, στο Δεδροπόταμο. Όχι. Πού. Στο Tour de France. Tour de France. Τι είναι αυτό. Για να δουν τον Νεϊμάρ. Ναι. Τι είναι αυτοί οι πανηγυρτζίδες. Τι είναι. Όταν πηγαίνουν τη Μπαρσελόνα ναι, 30 ναι. με 50.000 για να δουν κάθε μεταγραφικό απόκτημα. Ναι. Άλλο είναι αυτό, ρε. Άκουρε βλάκα! Μην μου κάνει εμένα τον έξυπνο. Αγιορείτη. Λοιπόν, αυτό είναι μάρκετινγκ. Είσαι στη Ρεάλ Μαδρίτη. Αυτό είναι μάρκετινγκ. Αυτό είναι πανηγυράκι. Όχι. Ξέρεις τι είναι αυτό. Πηγαίνουν, αφήνουν τα ωραία του τα λεφτά, πληρώνουν τον καφέ του, πληρώνουν την είσοδο για να το δουν, πληρώνουν τη φωτογραφία και φεύγουν. Και κονομάει η ομάδα. Εσεί οι τζαμπατζίδε εδώ πέρα που παίρνετε από τι βλάστε τζάμπα τυρόπιτε και έρχεστε εδώ και το παίζετε ότι. Ναι, άστο, δεν είναι το ίδιο το έργο. Πάει λοιπόν. Άκου. Στο Νεϊμάρ πληρώνει. Με πληρώνει. Στο πανεπιστήμιο. Πληρώνει να δει τον Νεϊμάρ. Βγαίνει φωτογραφία, πληρώνει. Είναι πελάτη. Είναι άνθρωπο. Έχει πελάτη. Έχει δομική. Δεν είναι ζώο σαν και εσένα να πηδάει τα κάγκελα και να το παίζει Ηρακλή μετά. Μίλα σαν άνθρωπο. Κατάλαβε. Μίλα σαν άνθρωπο. Δεν είναι κουτραδόρο να πηδάει τα κάγκελα και να δέρνει του φύλακε εκεί όταν, πέρα για να μπει τζάμπα. Όταν, και εσύ λε ότι έχετε 500 διαρκεία. 500 κλωτσιέ θα σε δώσω που έχετε 500 διαρκεία. Βατραχομούρι. Βατραχομούρι. Έχετε 500 διαρκεία. Αμπάθραβο. Με τον ακόνα θα με βαρέσει το μαύρο. Θα με μαυρίσει το μάτι με τον μαύρο τον ακόνα. Μόνο έτσι μπορεί να με μαυρίσει το μάτι. Θα βάλει τον ακόνα εκεί. Σου λέω. Ότι όταν ο Φέργκισον έπαιρνε τη Manchester United και έκανε τουρνέ στην Ασία. Κονόμαγε. Τον βρίζανε. Κονόμαγε. Τον βρίζανε. Κονόμαγε.
Είμαι η Manchester United. Ήσουν ο πρώτος που τον έβλεπες. Ναι. Και έλεγες ότι κουράζει την ομάδα. Ναι. Ξέρεις τι έκανα όμως τότε αυτό. Τι έκανα, αυτό που έκανε είναι ότι άνοιγμα σε μια τεράστια αγορά. Αγορά. Λοιπόν, ναι. Και τη Manchester δεν την ενδιαφέρει. Ναι. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο budget που υπάρχει. Μπράβο, πες το αυτό σωστό που λες. Γιατί όταν βγαίνει μια μπλούζα, ενός παίκτη του Λουκάκου Φερρυπίν, πάνε και 30 εκατομμύρια Κινέζοι και την αγοράζουν. Ναι. Πού να πουλήσει 30 εκατομμύρια φανέλες στην Αγγλία. Εσείς του Παναγιωτούδη πουλήσατε καμιά φανέλα στην πουτίκ του Ηρακλή. Ε, κουτραδόρι. Πλήρωσες εσύ τον Ηρακλή εδώ, πού το 50 άρκο. Πού είναι το 50 άρκο. Δεν το βράδυ. Πού το 50 άρκο. Και στο βράδυ. Φρε μια χαρά κοιμήθηκα. Κάτι... Το 50 άρκο που είναι. Δεν πάσε κανένα ψυχολόγο να σε εγώ να πάω σε ψυχολόγο ρε κουτραδόρε. Πού το 50 άρκο. Πού το 50 άρκο. Το 50 άρκο που πλήρωσες για τον Ηρακλή που είναι. Γιατί να δώσεις 50 άρκο. Πότε τι έδωσες. Ό,τι θέλω. Πού το. Πού ξέρεις τι έδωσες. Πού ξέρεις. Πού είναι για πότε. Ρώτα εκεί αν τι να ρωτήσω. Ρώτα. Λέει δεν πατάει φοβάται το πιθέκι που τον πλακώσουν η θύρα 10 εκεί πέρα. Σε κάνουν παρόλο. Τι. Το βουνό ρώτησα. Το βουνό. Το βουνό ρώτησα. Γιατί δεν ρωτάς τον ίδιο τον πιφτέκι. Τον ίδιο τον πιφτέκι. Σε βάλει μέσα στο σάντουιτς. Εγώ λέω ούτε το βουνό σου είπε τέτοιο πράγμα. Ούτε στο μάτς πήγες λέει προχθές. Στο μάτς προχθές, αν θυμάσαι, μας είπανε ότι η εφημερίδα επειδή δεν μπορεί να βγει Σάββατο, πρέπει να ετοιμάσετε άρον-άρον τα πάντα και να βγουν Παρασκευή. Και τι έγινε το άρον-άρον. Και πότε θα το κάνω εγώ, λέω, να πετάξω. Α. Να πάω στο μάτς και μετά να προλαβαίνω να κάνω τίποτα. Έλα, ρε, ναι. Γι' αυτό, ε. Δεν φοβήθηκες με σε πιάσουν οι κομμουνιστές εκεί και σε κάνουν αλτίοκα. Φίλε, πηγαίνει μια ζωή τώρα. Θα πάω. Τώρα δεν πας. Θα πάω. Στο Μακεδονικό που θα παίξουμε, Μακεδονικό Ηρακλής, θα πας. Να κάνεις ένα μετάδοση. Με ποιον θα είσαι. Έχει ρεπόρτερ τώρα, γιατί να πάω να κάνω. Ρεπόρτερ έχει. Ναι. Τον ένα τον κομπανίσαν το ρεπόρτερ. Δεν πας εσύ να τον αναπληρώσεις. Να τον αναπληρώσω. Ού, έχεις και μπόλικο κρέας. Σε κάνουν εκεί πέρα. Ναι. Μολυβόνερο, το ξέρεις το μολυβόνερο. Εμένα με βαρέσαν, με πετάξαν μπουκάλια. Πήγα. Πού σε βαρέσαν. Παντού. Όπου πάω, εγώ έχω θέμα. Εσύ πας. Το είσαι ο σημαδεμένος. Είμαι σημαδεμένος. Για μένα παίχτηκε η ταινία. Ναι, για μένα παίχτηκε η ταινία. Για σένα πρέπει να βγει η ταινία οβλαμένος. Εντάξει. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα. Ναι, μην χάσει από το Facebook, θα διαβάζει μηνύματα. Από παντού. Ναι, ναι, ναι. Και στο Instagram πες. Θα σέβεσαι τα πάντα. Δεν σέβομαι, το Facebook δεν το σέβομαι. Ο Ράπ έχει απόλυτο δίκιο. Πάω και μια ακόμη φορά έδειξε επικοινωνιακά εξακολουθεί να βρίσκεται σε χάλια μαύρα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανοιχτή προπόνηση πριν από οποιοδήποτε μάτς. Καμιά μεγάλη ομάδα δεν έχει ανάγκη από επιφημίες. Αποδεικνύει στο γήπεδο ποια είναι τέλος. Ο Αλέξης λέει: ξεχνά ένα πράγμα από το πλοκόσμο. Πήγε πιο πολύ γιατί βγάζει χαρμάνες που έχει να δει την ομάδα δύο μήνες. Επειδή δεν είσαι οπαδός δεν μπορεί να το καταλάβεις. Ρε Πανταζή, κάνεις και τεράστια μηνύματα. Μην πείτε πάλι για τακτικές σε ντέρμπι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ρε παλικάρια. Αφήστε τα σε σας, αφήστε τα για σας. Αυτά να τα μιλάτε εκεί μεταξύ σας, να τα βρίσκετε και να τα κάνετε. Αφήστε τακτικές εσείς. Ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να ξεφύγει από την τακτική, να πάει αλλού. Ραπτόπουλε, όλα έχουν να κάνουν με την εψύχωση και ψυχολογία των παικτών. Λοιπόν, ρε κόκκινα, τι είναι αυτά που λες. Και πρωτάθλημα θα πάρω και Ευρώπη θα αποχωρήσω. Άσε τώρα που είδαμε εκεί που ο Πάουκ δεν είναι και Ευρώπη, έχει πιο πολλές γκέλες από εμάς. Τώρα που θα γυρίσουν και όλοι οι παίκτες θα το δούμε. Ο Χιμένεθ έχει να κάνει δουλειά και προετοιμασία καλή. Δευτέρα, όχι Κυριακή, ας κατέβει. Και παίζω και Δευτέρα παίζω. Δευτέρα είπαμε. Ας κατέβει ο Πάουκ με τη Λάρισα να κάνει διπλό σε Καραϊσκάκη και ο Άκ και Νέα Σμύρνη και μετά μιλήσει για πρωτάθλημα. Στο τέλος θα κρυθούν όλοι. Πολύ κόμπλεξ ο Ραπτόπουλος, ο Σαββίδης πληρώνει και κάνει ό,τι θέλει. Ξεκινάμε με Πέλκα που σκοράρει πιο εύκολα από όλους, αλλά τρώει και κάρτες ή βάζει μαρκάρει πιο σωστά. Είναι ερώτηση. Ο άλλος θέλει να δει το Ραπτόπουλο. Να είσαι καλά Πασχάλη, για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, ποιο είναι το λάθος ρίγο. Το διαβάσαμε. Στέφανε, και δεν απάντησες. Βόδιδα αυτό που λέει, αυτό το πρωτάθλημα θα το πάρει ο ΠΑΟ και τι να μην χαρώ και εγώ την Ευρώπη, έξω από Βουδαπέστη. Πολύ έξυπνη απάντηση. Λοιπόν, διάβασα και το δικό μου. Τι διαβάζουμε. Άντε εκάρα, τι να διαβάσω ρε φίλε, που βρίζεις. Λοιπόν, δεν το κατάλαβες ρε κόκκινο το μηνυματάκι στο ανασυρέα του τελικού του κυπέλου το 2003 προς το Ραπτόπουλο. Αναβαράγω, απλά το προσάρμοσα. Λοιπόν, καλησπέρα. Ο Χάση πάει η Εθνική Αυστρίας. Θα φανεί αν μπορεί να κάνει πολύ καλή δουλειά. Και μπράβο σου που ζητά συγγνώμη, σαν μάγκα. Πείτε για τον Άρη που τον αγοράζουν Τούρκοι στο μπάσκετ. Δεν τον αγοράσαν Τούρκοι, ρε φίλε. Από το ακούγεται μία συζήτηση, μία συνάντηση μέχρι το θα γίνουν 1000. Έχουμε τεράστια διαφορά. Πες στον Καραφλό ότι ο Κόκαλης ακόμα και στο κατούρμα πήγαινε με γορίλες. Ό,τι και να κάνει ο Σαββίδης τον πειράζει, έχει κουράσει πολύ. Εάν χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό, ο Τωτός θα γίνει η ρόμπα. Ποιος είναι ο Τωτός?
Και οι Ολυμπιακοί, όταν πήγαινε η ομάδα του Λεωφόρο, κάναν μηχανοκίνητο πορεία με 300 μηχανές για να τονώσουν την ομάδα Κουραστικέφαλα Κρέ. Αδερφές Σίκου και φίλα την καράφλα του ραπ ΠΑΟΚ Δράμα. Ο αδερφός είναι αυτός που έστειλε μήνυμα. Ο αδερφός είναι ο 263. Τι λέει? Αδερφέ, λέει Σίκου και φίλα την καράφλα του ραπ ΠΑΟΚ Δράμα. Ναι, ναι, ναι. Εσύ είσαι ΠΑΟΚ, ξέρεις από τη Δράμα. Δράμα ΠΑΟΚ. Ήρθες από τη Δράμα εδώ? Ναι. Για να μας δεις? Για να σας δω. Και εσένα, τρελός παπά σε βάθεις. Είσαι ο Κυριάκος? Είμαι ο Κυριάκος από τη Δράμα, ναι. ΠΑΟΚ. Φοιτητής ή όχι? Πέρασα στην Κρήτη. Σχολή? Σχολή τουριστικών επαγγελμάτων. Φέτος? Φέτος, αλλά θα πάω πρώτα στρατό. Θα πας πρώτα στρατό? Ναι. Μάλιστα. Θα πάρεις σχολή? Θα πάω, ναι. Ήταν επιλογή? Ήταν πρώτη επιλογή. Γιατί ακούς το ραδιόφωνο? Τι να κάνω, έχω κολλήσει. Επειδή δεν έχεις να κάνεις? Όχι, όχι. Σ' αρέσει? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τώρα που τα βλέπεις από κοντά? Είναι κάπως διαφορετικά, αλλά. Είμαστε πιο ηλίθιοι από ό,τι ακούγαμε. Όχι, όχι, εντάξει. Καλά είναι? Πολύ ωραία. Εντάξει, ναι. Σ' άρεσε? Ναι, ναι. Καλή εμπειρία. Καλή εμπειρία. Θες να πεις κάτι στον αδερφό σου, πρέπει να μην είσαι κάποιον άλλο? Αυτά που λέω, Φαλάκα σε Δραμηνή είναι περισσότεροι παοξίδες παρά Δραμηνή, ισχύει? Ναι, είναι περισσότερο παοξίδες. Ναι. Και. Εντάξει, κι εγώ χθες ήμουν στην προπόνηση. Ναι. Είχα πάει. Άμα παίξει ΠΑΟΚ Δράμα, ποιον είσαι? Με τον ΠΑΟΚ, ναι, ναι. Παρότι γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ο παπάς σου τι ομάδα είναι? ΠΑΟΞΙΣ. Όλη η οικογένεια είναι ΠΑΟΞΙΣ. Είναι οικογενειακό το πρόβλημα. Οικογενειακό το πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, πες ότι γουστάρει για να πάμε στη διάλειμμα. Ναι. Για αυτά που είπε ο Ραπτόπουλος πιο πριν, νομίζω ότι ο κόσμος πιο πολύ πήγε στη Τούμπα λόγω ότι έχει να δει την ομάδα από κοντά πολύ καιρό. Και υπήρξε αυτή η όρεξη των οπαδών να δουν την ομάδα από κοντά. Λογικό νομίζω. Υπήρχε και λίγο αυτό το πανηγυρτζίδικο που λέει, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ ήταν η όρεξη του κόσμου να δει το από κοντά την ομάδα κάπως. Ποια όρεξη ρε βλάχο παοξίδε, ποια όρεξη. Τα γάρια. Θα σηκωθείς, θα σηκωθείς. Τι να με πρίξει, τι να με πρίξει. Λοιπόν, πήγε ο άλλος με τρεις μπράβους, τρεις αρκούδες. Μαζί μας η Εσχιάδης Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών για τους φίλους οδηγούς ταξί. Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου, 17.500 ευρώ παρακαλώ. Υπάρχουν 5 ετοιμοπαράδοτα ταξί, κάντε τα δικά σας, γιατί νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση για να γλιτώσετε το βασικότερο πρόβλημα, το κάψιμο δηλαδή του αυτοκίνητου σε ένα τόσο σημαντικό τομέα για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Τώρα που έχει ανοίξει και ο κόμπος είναι 5 λεπτά από την καρδιά της πόλης. Ή στο 2310-596-596 το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου. 17.500 ευρώ παρακαλώ. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μεγάλος διαγωνισμός στο Μετρόπολης 95.5 σε συνεργασία με τη Volton. Δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Έχεις να μου πεις κάτι? Volton. Πολύ ωραίος, κέρδισες το ρεύμα σου για έναν ολόκληρο χρόνο. Κοσμά, δώσε το συνθηματικό. Volton. Μόνο Volton. Είσαι έτοιμος να πεις τη λέξη κλειδί για να εξασφαλίσεις το δώρο δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο? Ναι, ναι, το έχω κάνει και πρόβα. Volton. Πρέπει να μας πείτε το συνθηματικό πρώτα. Το συνθηματικό είναι Volton. Μπράβο. Δώσε το συνθηματικό, Παναγιώτη. Volton. Η λήψη των συμμετοχών συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Παράλληλα, συντονίσουμε το Μετρόπολης 95.5 στις 9 και 4, 12 και 4, 3 και 4. Μόλις ακούσεις το όνομά σου, κάλεσε στο 2310-909090. Μέσα στα επόμενα 30 λεπτά, πες το συνθηματικό Volton στον αέρα και κέρδισε. Και μην ξεχνάς, και μόνο η συμμετοχή σου κερδίζει. Δώρο για όλους, ένας μήνας ηλεκτρικής ενέργειας. Powered by Volton. Ρεύμα εμπιστοσύνης. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο
στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύοσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Το Mega Outlet. Συνεχίζουμε τις προσφορές και τον Οκτώβριο. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Πέμπτη έως Σάββατο, προϊόντα πλυντηρίου πιάτων Φέρι, 1+1 δώρο. Προϊόντα Sanex, Velaflex και Coleston, 40% φθηνότερα. Προϊόντα Swiffer και υγρά πιάτων Φέρι, 30% φθηνότερα. Και χαρτί υγείας Softex Silk, 8 τιμαχίων, μόνο 1,96 με τη MassCard. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού, διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. Κράτησες το πατρικό σου, την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί, το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ, το παλιό κούφωμα που μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθε περισσότερα στα showroom της Αλουμίλ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή στο alumil.com. Αλουμίλ, μίλια μπροστά. Κάθε κλέντη μπορεί να ξεκινήσει με μια κρασοσταλιά. Κάθε τραπέζι μπορεί να απογειωθεί με μια κρασοσταλιά. Κάθε βραδιά μπορεί να γίνει μαγική με μια κρασοσταλιά. Τέσσερα υπέροχα κρασιά για κάθε στιγμή. Κρασοσταλιά. Η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι της απόλαυσης. Απολαύστε υπεύθυνα. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει εσύ αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ, η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Κύριε αστυνόμε, σας παρακαλώ μην με γράψετε. Δεν γίνεται, κυρία μου, κυκλοφορείτε με λιγμένο κταίο. Μα δεν προλάβαινα να το πάω. Ας παίρνατε την Auto Technic να το φροντίσουν αυτοί. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η εξυπηρέτηση στην πόρτα σας από την Auto Technic. Παραλαβή, έλεγχος κταίου και παράδοση του οχήματός σας όπου ζητήσετε από την Auto Technic. Για ραντεβού καλέστε στο 2310-685-800. Auto Technic, το κταίο των μηχανικών. Οι 100 πρώτοι κερδίζουν το πλήσιμο του αυτοκινήτου μέσα έξω. Αφίλα Αμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, ειδηγινής, υδραυλικά. 40 χρόνια πρώτοι. Τώρα και στη Λιανική. Με μεγάλη γκάμα προϊόντων, άμεση διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση αυθημερών. Για τον τεχνικό και τον ιδιώτη, με τιμές αξεπέραστες. Αφίλα Αμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, ειδηγινής, υδραυλικά. Έκθεση Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Πειλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Αφίλα Αμπριακού. Κορυφαία επιχείρηση με την ελληνική υπογραφή. Πώς είναι η μικρή σου Ρόξη? Άσε, με τη Ρόξη νιώθω λίγο σαν καινούρια μαμά. Δεν ξέρω πού να απευθυνθώ. Friends by Quick Omega Pet. Σε ενημερώνει εξειδικευμένο προσωπικό για ό,τι απορία έχεις για το ζωάκι σου. Με κτηνίατρο και groomer σε κάθε κατάστημα. Και από προϊόντα? Η μεγαλύτερη ποικιλία που μπορείς να φανταστείς. Με διαφορετικές προσφορές κάθε 15η ημέρο. Με 4 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, κάποιο σίγουρα κοντά σου. Αλλά και με delivery και οργανωμένο e-shop. Friends by Quick Omega Pet. Ο καλύτερο. Τέλος φίλος και το κατοικίδιό μου. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ.
τώρα τι κάνεις, ρίχνεις τους τόνους. Λοιπόν, το 2310 για τα 3 δεντάρια είναι δικά σας. 955 και όνο το μήνυμά στο 54340. Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι θέλετε. Οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Και να πω ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου. Εσύ τηλεφωνείς, εγώ μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Και αυτοί σου δίνουν την καλύτερη λύση με την πείρα την οποία έχουν και φυσικά την καλύτερη τιμή. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, αδερφοί Κωνσταντινίδη στο 18133. Να σου πω δύο λόγια. Όχι. Θα σου πω δύο λόγια και κάτι άλλο. Θα τελειώσω και μετά. Τι θα τελειώσει, με ποιου? Τρίλε τη Αποκαλωμένου, με Πάου Νίκη και Φούλκια το 8ο συνεχόμενο το πιο γλυκό. Ναι. Ραπτό που λέμε, δευτούν όλοι οι άνθρωποι έχει φυλέ προσβάλλει και σου κάνουν μηνύσει με τον αντιδιαστικό, θα πληρώνει τρει ζωέ τα πρόστιμα. Α πάρουν τα μεζεά μου. Άμα θέλω να του πληρώσω. Σε λέει και αν θέλει. Ποιο είναι αυτό? Ο 913. Με μπαμπά Πασοξή, με λέει εμένα Έλληνα. Δεν ξέρω. Έγλυφε τα βυζιά του Βενιζέλου και εγώ είμαι Έλληνα. Δεν ξέρω τι κόμμα είναι. Και τον Τσοκατζόπουλο να τον βάλω στο ταχυδρομείο και στο δημόσιο. Και εγώ είμαι Έλληνα. 200 χρόνια ζείτε με δανεικά από του Άγγλου, του Αμερικάνου και του Ευρωπαίου. Και εγώ είμαι Έλληνα. Μάθε λοιπόν ο Ιβάν Σαβίδη. Έκανε και μια άλλη, έκανε μια άλλη μαγιά. Αυτά τα είναι σαν χλαμάρε που λέτε για τι φυλακέ. Έδειξε και πόσου ψηφοφόρου έχει στον άλλον κάτω το κούλι. Κοίτα τι ψηφοφόρου έχω. Ένα κουμπί πατάω. Ένα κατοστάρικο δίνω στον ανάπηρο. Ναι. Επιδεικτικά. Άρα καλά έκανε ή όχι? Τη δουλειά του κάνει. Όλοι αυτοί. Τη δουλειά του κάνει. Του λέει, κοίτα να δεις τι σέρνω από πίσω. Έτσι και πάρω το πρωτάθλημα. Έτσι και πάρω το πρωτάθλημα. Τι μπορώ να κάνω στο πολιτικό κομμάτι? Γιατί θα με αγαπήσουν όλοι αυτοί. Αυτοί εμένα περιμένουν τώρα να κάνω διπλό εκεί. Έχει και άλλες ερμηνείες. Όχι παρερμηνείες. Του Αριανού δύο κουβέντε. Όχι, καμία. Άμα ακούσω ξανά σύνθημα για τον Πάο και την Τουρκία, θα πάρω να πούμε το ηχητικό και θα το δείξω στου Τούρκου επιχειρηματίε που θέλουν να σα σώσουν, να πούμε, από την καταστροφή. Αυτό γιατί θα το κάνει, να σου χαλάσει την χορηγία? Όχι, αμα χωρί να σου χαλάσει την χορηγία. Έτσι γουστάρω, ρε κόκκινε. Επειδή είμαι κακό άνθρωπο, δεν είμαι καλό σαν και εσένα. Είσαι καλό άνθρωπο και φιλάνθρωπο. Εγώ είμαι κακό άνθρωπο. Θα πάω, ρε Αριανή, και το λέτε τουρκοτιμωρό. Φτιάξτε το λίγο. Βάλτε εκεί τον άλλο τον, που μοιάζει με τον γαλανό, τον κακέκτυπο που σας έγραψε τον ύμνο, πώς το λένε. Το φίλο του κόκκινου που τον κερνάει κανένα μπουκάλι και πηγαίνει με τον καντίνα εκεί πέρα και πίνουν τα ουισκάκια. Τον τραγουδιστή, λέω, ρε, που σε λέει, έλα ρε κόκκινα και σε εκεί δίπλα είσαι και τα λοιπά. Σου ανοίγει τις φιάλες εκεί, αλλά το ουισκάκι δεν είναι. Ναι, ρε, σε ανοίγει η φιάλ και εμένα είπε θα με ανοίξει φιάλι ο άνθρωπος. Πάτε αλλάξτε να πούμε. Πάτε αλλάξτε να πούμε εκεί το. Όχθε μου! Όχθε μου! Όχθε μου! Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Α, τουρκοτιμόρου. Τώρα τα παίρνετε από του Τούρκου, καλά είναι. Δεν τα πήρανε. Άμα κλείσει τα πήρανε. Άμα κλείσει. Πάρε Super 3, βγάλε μια ανακοίνωση και πες εγώ από Τούρκο δεν θέλω να τα πάρω. Τουρκοτιμόρο. Καλά. Τι πες? Καλά. Ναι. Φυσικά καλά. Φυσικά καλά. Ναι. Φυσικά καλά. Καλημέρα. Έλα, Ράφτο, δεν χάθω ένα Αγιανό. Τουρκοτιμάρα! Λοιπόν, κάτσε να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ κάποιο συγκεκριμένο τομέα από ανθρώπου θα την απεχθάνεσαι, έτσι δεν είναι? Τι απεχθάνομαι εγώ? Κάποιο τομέα από ανθρώπου, ρε παιδί μου, π.χ. απεχθάνεσαι του ζηλιάριδε, ξέρω κάτι τέτοιο. Πάρτο έτσι. Του σνόπ, του σνόπ. Του σνόπ. Α, του σνόπ. Αν έρθουν οι σνόπ στο ραδιόφωνο και σου πούνε, πάρε Ράφτο που λένε εκατομμύριο και κάνε μα διαφήμιση. Όταν θα έρθουν οι συνόπνοι να μου το δώσουν, θα σε πάρω τηλέφωνο να τα μοιραστούμε. Εσύ μας ήρθαν οι Τούρκοι, μας ακουμπήσαν το 1 εκατομμύριο και βάλε. Και ναι, αλλά εγώ άμα τα πάρω από του συνόπ, μετά δεν έβγαλα από δεν γουστάρω του συνόπ. Ενώ εσύ θα βγεις και θα πει σύνθημα. Τουρκά τι μάρα, πάω από Τουρκία. Θα πάρω εγώ την κασέτα, θα την πάω στην Άγκυρα σε αυτού εδώ που σα λαδώνουν τα ντεράκια. Πάνε. Α, θα που πάει να πει ότι εγώ δεν κολώνω και είμαι αληθινός και δεν αλλάζω. Ναι, όπου είναι η μαρμίτα, χώνεσαι, ξέρω, η Αριανός. Επειδή μα χορηγούν οι άλλοι, λοιπόν. Εντάξει. Και... Άρα, Λάσκαρης πλέον το βγάλει το καράβι για αυτή τη χρονιά, γιατί η συμφωνία είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Και έχει και άλλες δύο μικρές χορηγίες από πίσω. Κάτσε, ρε, κάτσε, περίμενε. Λέμε, τι θα γίνει. Κόκκινο είναι τυπικά τα θέματα, τίποτα. Μόνο μια υπογραφή έχει. Εντάξει, δεν το ξέρουμε. Καλά λέει και ο Κόκκινος. Μπορεί να είναι παραμύθι. Ναι, δεν μπορεί να παραμύθι του Λάσκαρη, να παραμύθι. Γιατί μία μέρα μας έλεγε για 1 δισεκατομμύριο επένδυση τώρα, πλάκα μας. Μην με αυτούς τους ανθρώπους. Κράτα μικρό καλάθι. Ωραίο, σωστό, ναι, μαρέ. Κράτα μικρό καλάθι. Μπράβο, σωστό, σωστό, ναι. Και άμα βγει χορηγία, τι θα πει μετά? Κράτα μεγάλο καλά. Σου βγάζω το καπέλο. Ρε φίλε, τι να πω, δηλαδή μπορεί να βγει η χρονιά για τον Άρη. Μακάρι. Να μην διαλύσει καθόλου. Ναι, κιόλας, γιατί δεν είναι. Θα πρέπει δεν να, θα πρέπει να αποθεώσω, δηλαδή, το Λάσκαρη, ο οποίος πήγε να διαλύσει την ομάδα, αν τη σώσει.
Ο άνθρωπος έχει ένα δικαστικό θέμα. Μόλις ήρθε ο Λάσκαρης ακούμπησε ζεστά χρήματα, ένα εκατομμύριο κιόλας. Φίλε, εγώ δεν θα γίνω δικηγόρος κανενός. Δεν θα γίνεις δικηγόρος. Θα αποθεώσω τον παράγοντα της ομάδος. Να σε ρωτήσω κάτι. Τον παράγοντα της ομάδος θα την κάνει πρωταθλήτρια. Ναι. Μόνο τότε. Ωραία. Ναι, συμφωνώ, αλλά όταν ήρθε ο άνθρωπος έβαλε με τη μία πολλά λεφτά. Έβαλε τον Άρη πιο πολύ μέσα. Και ο Καναδός όταν ήρθε στον Ηρακλή έβαλε ένα εκατομμύριο. Πώς έφυγε, έχει σημασία. Και το, ο Καναδός το Λάσκαρη το βλέπεις να φεύγει ή να ψάχνει τρόπους για να μείνει και να χρηματοδοτήσει την ομάδα παραπάνω. Ψάχνεται, γι' αυτό κρατάω μικρό καλάθι. Όπως λέει, δεν το λιδωρώ. Αναμένω. Αυτό σου λέω κι εγώ. Δεν θα τον αποθεώσω όμως. Πάμε, πάμε, επόμενη γραμμή. Κάτι ακόμα, ένα λεπτό τώρα, αυτό που λέει. Λέγε. Επειδή είδα ότι ο Καρυπίδης έφερε χορηγία και λέει ότι έχουν 10 χρόνια πλάνο αυτοί οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι σαχλαμάρες, γιατί αυτοί οι Αμερικάνοι θα κάτσουν στην ομάδα μόνο αν είναι ο Καρυπίδης στο τιμόνι. Που κάτι τέτοιο εγώ δεν θέλω να συμβεί και μόλις ανεβάσει την ομάδα στην Αλφα, καλώς να φύγει. Ναι, ποιος θα την πάρει, ο Σούπερ 3 πάρει. Μην ανησυχείς, έχει λαό αριά. Ο Σαουρίδης πίσω να την πάρουν εκεί με τον Μικρόχολο. Ποιο Σαουρίδης, αυτή εδώ. Έλα, ο νέος Σαουρίδης. Καλά, bye bye. Ναι. Άμα δεν βρεθεί επιχειρηματίας, γιατί να φύγει ο Καρυπίδης. Παρακαλώ. Πάρετε εσείς στη Λέσχη. Τζάμπα. Έλα. Λέγε φίλε. Ο Λάκης από Χαλκιδική. Γεια σου Λάκη, που είσαι από τη Χαλκιδική. Λοιπόν, Ρατόπουλε, συμφωνώ με όλα όσα είπες. Μόνο που αυτή η εβδομάδα είναι ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ρε παιδιά, αυτή η εβδομάδα είναι ΠΑΟΚ. Έχουμε Ολυμπιακό. Έχουμε πόλεμο. Γιατί με την ΑΕΚ δεν έχετε πόλεμο. Η ΑΕΚ τι είναι. Δηλαδή με συγχωρείς, τώρα με αναγκάζεις και πάμε το μέρος. Τι άκρε τα γάρια, η ΑΕΚ δεν είναι αντίπαλος. Ποιο ικανή ομάδα για να πάρει τον τίτλο θεωρείς, την ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Καλή ερώτηση. Εγώ την ΑΕΚ. Και τότε γιατί κάνεις τέτοιο πανηγύρι με τον Ολυμπιακό και όχι με την ΑΕΚ. Έχεις κόμπλα με τον Ολυμπιακό, έχεις κόμπλα. Δεν έχω ώρα. Μη με αναγκάζεις να συμφωνώ με τον Βλαμένο. Να τελειώσω λίγο με τον Ραπτόπουλο. Να τελειώσεις. Δεν έχω Ραπτόπουλο. Ωραία, πετάς μια κουβέντα για να τσιμπήσω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέει, ο Ολυμπιακός είναι ο εχθρός μου, έτσι, και δίνω μάχες ανά τις δεκαετίες. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε μια μάχη. Ο Ολυμπιακός θα είναι ο εχθρός σου. Μια μάχη. Άκου λίγο. Ο Ολυμπιακός είναι φέτος ο εχθρός σου, γιατί διεκδικείς μαζί του κάτι το οποίο το θέλει και αυτός. Τα προηγούμενα χρόνια ήσουν εχθρός με τον Άρη, τη Λάρισα, τον Πανιόνιο, ποιος θα βγει πέμπτος. Τώρα με το Σαββίδι, είναι εχθρός ο Ολυμπιακός πραγματικά, γιατί αδιεκδικείς πρωτάθλημα. Φυσικά. Εγώ προσωπικά... Όταν είχε στο Γούμενο και τον Βουλινό, δεν ήταν εχθρός ο Ολυμπιακός. Ήταν ο Άρης, ήταν ο Πανιόνιος, ποιος έμπαινε, τέταρτος, τρίτος, ποιος θα βγει. Έτσι ήταν τα γράμματα τότε. Τώρα όμως, με το Σαββίδι, ο εχθρός είναι ο Ολυμπιακός. Πήρε τηλέφωνο για να μιλήσει ο φίλος. Ναι, τον εξηγώ ότι έχει δίκιο. Ναι, μπράβο, για να κλείσουμε και το θέμα του Άρη. Εγώ με τον Άρη δεν έχω κανένα πρόβλημα, φιλαράκι. Τι πρόβλημα να έχει το πεθαμένο, ρε. Εντάξει. Δεν είναι. Με τον Ηρακλή έχει πρόβλημα και εκείνο για τη θύρα 10. Άκου εδώ εμένα. Με τον Ηρακλή έχει πρόβλημα, αλλά όχι για τον Ηρακλή. Για τη θύρα 10. Με κανέναν. Λίγο με τον Παναθηναϊκό και πολύ με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν. Να σε καλά. Δυστυχώς. Δεν μ' άρχισε να μιλήσω, έτσι. Λοιπόν, δυστυχώς, θα διεκδικήσουμε τον Ολυμπιακό τη θέση του Champions League. Δυστυχώς, έτσι θα βλέπω τα πράγματα. Και να παίρνει ΑΕΚ πρωτάθλημα. Δυστυχώς. Μάλιστα. Τώρα θα φάνει. Έγινε το μαγειρίο πέρσι. Όλα είναι κανονισμένα, όπως είπες. Πατάει ένα κουμπάκι ο Σαββίδης και τρέχουν τα προβατάκια. Και καλά κάνει, έτσι είναι η ζωή. Όχι από τα τελευταία 100 χρόνια, ανέκαθεν. Πρέπει να διαλέξει ζωή σου, θα είσαι ή πρόβατο. Πολιτική. Το πρόβλημά μας ήταν τώρα, και πολιτική η κίνηση του Σαββίδη. Στο μικρό κόσμο που πρέπει ζούμε, να διαλέξει είναι... εσύ, Σαλάκη, ο Κώστας Ακώστας, ο Γρηγόρης Αγρηγόρης, θα είσαι λύκος ή πρόβατο. Κλείσε. Ο Σαββίδης έδειξε, θα το πεις. Ο Σαββίδης έδειξε στον Καμένο, στον Τσοψημένο, στον Κούλι, στον Μούλι τους ψηφοφόρους του. Πήρατε χαμπάρι τι έκανε χθες. Πες του Βαλακρού ότι κάποιοι πήγαμε για να δούμε την προπόνηση. Είδαμε για παράδειγμα ότι ο Μακ δεν τελειώνει φάση με τη μία, ούτε ο Μαρκάριστος την άσκηση που έκανε τελειώματα με τη μία. Μ' αρέσει. Κοντρόλ, δεύτερο κοντρόλ και να τη στείλει. Μ' αρέσει. Άψικα του σοδερματά. Μ' αρέσει. Λοιπόν. Μ' αρέσει ο φίλος. Πήγε να δει την προπόνηση. Μ' αρέσει. Πες του Βαλακρού ψεύτη που βγήκε χθες στο ΑΡΤ και είπε ότι ήταν στην Τούμπα μόνο 1000 άτομα. Τη Σαλιάρα ας. 1800 άτομα ήταν πριν από 2 λεπτά είχε βγει ο Πετρωτός όταν βγήκα στο ΑΡΤ. Αν γίνατε 6.000 μετά, γίνατε 6.000. Εγώ και την ώρα είχα 1.800. Εγώ παραμύθια δεν μπορώ να λέω. Πάμε παρακάτω.
Σονάρο από Μπανστρούφ πήγε χτες στην Τούμπα μόνο και μόνο για να ακούσει τον κόσμο να φωνάζει το όνομά του. Ναι, γιατί δεν πρέπει να το ακούσει το όνομά του. Τόσα λεφτά του έβαλε. Να μην ακούσει το όνομά του. Να μην ακούσει ότι τον αγαπάνε για τα λεφτά του. Φίλος Ολυμπιακός λέει: ο ΠΑΟΚ το λέω και το ξαναλέω. Μετά τα Τέμπη δεν μπορεί. Ποιος το λέει αυτό? Ένας ο Γαύρος. Όταν φάει την τριάρα τώρα την Κυριακή ο Γαύρος, θα τον πω εγώ αν μπορεί ή δεν μπορεί. Αν είναι έξυπνος ο Λουτσέσκο. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το Βουλενό Στρέτο του έβγαζε, αλλά βρέζανε τότε. Α, δεν ξέρω. Και ο Βουλενός Τρέτος τους έβγαζε τότε όταν πήρε την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά βρέζανε τότε. Εχθές, Κωστή, επειδή το πιάσε στο νόημα, εχθές τους απείλησε ως εξής. Έχω βαριά σύριζο Πάσοκα, τους είπε πάνω, αλλά βγάζουν και το Ζαγοράκι ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Τους έδειξε πολλά εχθές. Τους έδειξε, ναι. Ναι, ότι ναι, με πασοκίζουμε, αλλά θα βγάλουμε και το Ζαγοράκι εμείς ευρωβουλευτή. Μπράβο, Κωστή. Ήταν ακριβώς το πιάσε ακριβώς. Για να το πάμε τώρα, να σου πω κάτι, Κώστα, μας ακούει ο Γρηγόρης. Εδώ είναι βέβαια, ένα. Προσεκτικά. Ναι. Ναι, να σου πω, Κώστα, πήρατε χορηγία του Πάμε Στοίχημα, εσύ σαν εκπομπή. Πήραμε κόκκινε. Πήρατε τέτοιο. Δεν ξέρω. Ο κόκκινος θα κανονίζει αυτά. Δεν γνωρίζω. Γρηγόρη, πήρατε τέτοιο πράγμα. Όχι. Τι πασοκοκκινό κόμπο με έκανες εχθές, ρε. Τι με έκανες, ρε, και πήγα στον ΟΠΑΠ εκεί πέρα, έριξα τα λεφτά μου και με είπαν αυτοί να τον προσέξει τον κόκκινο, μου λένε. Τι κόλπο με έκανες εχθές. Τι σε έκανε. Δεν είπες τίποτα γι' αυτό. Τι. Και εσύ έπαιξες, Κωστή, και εσύ έπαιξες. Τι είπε αυτός ο άνθρωπος. Τι ρε, πλάκα κάνουμε για το στοίχημα. Δεν μας είπε χθες. Άμα θα βγάλει τη χολή του, δεν μπορεί. Άστο. Ας βγάλει τη χολή του. Εγχείρηση. Έβγαλα τη χολή πάλι. Το ρίξα, γόρε. Το ρίξα, ρε. Το ρίξα σημειτικά. Λέω, εντάξει, δεν πειράζει. Ο πρώτος που κλαίει όταν χάνεται ένα στοίχημα είναι ο Παίζων. Βέβαια. Ο Μιλών, δηλαδή. Ο Μιλών, βέβαια. Ναι, εντάξει. Έχει δει δελτία μου ο Κωστής και ξέρει αν κλαίω ή δεν κλαίω. Κλαίει. Όχι, τα μούτρα του είναι ξινά. Όπως είναι συνήθως. Ναι. Ήταν ξινά σήμερα, Κώστα, τα μούτρα του. Ούτε καλημέρα. Είχαμε ένα ζευγάρι εδώ πέρα, φίλους μου. Ήρθανε να μου δώσουν ένα χαρτί. Ούτε καλημέρα, ούτε καλημέρα. Ένα χαρό, φίλε, που κερδίζει για πρώτη φορά βουλγάρικη ομάδα μέσα στην Πορτογαλία. Εντάξει. Που η Αύστρια βγαίνει και ξύπνησε την ανάπηρη τη Ριέκα. Και το Λουγκάνο. Που η Βικτόρια Πλιζέν πάει μέσα στη Λουγκράνο και τρώει τρία. Και θα πάρει πρωτάθλημα τη Τσεχία περίπατο. Άσε τώρα, γύρι στη λάμπα μου. Περίμενε λίγο, περίμενε. Δεν πάει όμως να μας έκανες κόλπο Τσουκάτος χθες. Μήπως ήταν Τσουκάτος το κόλπο. Τσουκάτος ήταν το κόλπο. Κύριε, μη με αναγκάζει να σε πω συγχαμένο. Έβρε τώρα, τώρα σε λέω συγχαμένο. Γιατί μέχρι τώρα έλεγα ότι βγάζει αποθυμένο. Αυτό που κάνεις είναι συγχαμένο. Κλείσε, μη, άκουδο. Λοιπόν, Ιβάν Σαββίδη, τις μπάλες με τα αυτά, με τις επιχειρήσεις, ωραία. Σαν Αυτόπουλος θέλω να σου πω κάτι. Πρόσεξε το γιο σου, το Γιώργο, πώς οδηγάει. Γιατί θα βρεθεί σε καμιά πολυκατοικία μέσα καμιά μέρα έτσι όπως οδηγάει. Έρχονται και οι άλλοι από πίσω, οι φουκαράδες που τον φυλάνε, αναγκάζονται τρέχουν κι αυτοί. Πες του, μην τρέχει τουλάχιστον μέσα στην πόλη, μην γίνεις Mr. Jumbo καμιά μέρα. Στον επόμενο. Το πατάει τον γκάζι, θα ρίξει και οδηγάει Jumbo Jet. Παρακαλώ. Προσέξτε τον λίγο, ρε παιδιά. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ορίστε. Φίλε στον Καρυπίδη, να μην ψάχνει Αμερικάνους 100 χρόνια, να κατέβει στην Αθήνα να γυρίσει τα τραπέζια ανάποδα, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Γιατί άμα δεν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, δύσκολα τα πράγματα. Τα τραπέζια ανάποδα τα ρίχνουν αυτοί που έχουν λεφτά. Αυτοί που δεν έχουν λεφτά, σιγά μοιρεύεσαι. Ας κάνει ότι έχει λεφτά για να τα. Ας κάνει τα ψέματα. Ναι. Να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, εκείνη η ουσία. Εντάξει. Όσο δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα, χάνει. Ναι. Κοιμάται. Αυτός με είπε χθες ότι θα βάλει και άλλες χορηγίες από το MLS. Το MLS, πώς το λένε αυτό το πρωτάθλημα. Ετοιμάζει και άλλες. Και να σου πω και κάτι. Έλα να σου πω κάτι. Μόνο κάνει πίδη τρέχει σε αυτή την οικογένεια. Όχι απένταρος είναι, όχι έχει λεφτά, όχι χρωστά, όχι κάνει, όχι την ομάδα. Ποιος από την αργιανίδικη οικογένεια μπορούσε να πάρει τον Άρη. Ποιος, η Super 3, ο Ψηφίδης. Και εγώ έχω ένα σχέδιο. Τι σχέδιο. Ποιος από την οικογένεια μπορούσε να περπατήσει σαν τον Καρυπίδη την ομάδα. Όλοι αυτοί άχρηστοι εκεί πέρα. Κανένας. Άντε λοιπόν. Ένας μπορούσε εύκολα. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ τι νομίζεις τώρα, δεν μπορώ να βγω και να κράζω τον Καρυπίδη. Γιατί υπάρχει τίποτα άλλο από εκεί πίσω. Τι θα κάνει, λαϊκή βάση. Θα χτυπήσει ο σύνδεσμος στην πόρτα, να του δώσω εγώ λεφτά. Ή θύρα 10 ή οι σύνδεσμοι που κάναν παλιά. Φράγκο. Πάνω από ένας, φίλε, μπορεί να τον τρέξουν τον Άρη.
Ναι, ποιος αλλά είναι. Εμένα δεν με συμφέρει να μιλήσω. Πες μου, γιατί δεν εδώ, τα συμφέροντά σου πει. Ναι, εδώ πείτε μου αδερφή. Θα σου πω εκτός αέρα. Όχι, άμα είναι το πίσω, δώσα αέρα. Δεν με παίρνει να το πω. Δεν σε παίρνει. Κάνω την κότα. Κάνει την κότα. Κάνω την κότα. Ενώ τις άλλες ώρες την κάνει. Ένας μπορεί να το κάνει πολύ εύκολα, αλλά κάνω την κότα. Στον Άρη μπορεί να το κάνει. Ναι, ναι, πολύ εύκολα. Εντάξει. Και δεν το κάνει. Και δεν το κάνει. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνει. Δεν το καταλαβαίνεις. Όχι. Πάμε στον κόσμο, ναι. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Τι κάνετε? Ο Βαραβάς, έλα. Και εμείς σας ακούμε, Κωνσταντίνε, Μόγκολε. Έλα, φίλε. Και εμείς σας ακούμε, Μόγκολε. Έλα, φίλε. Άκου τώρα τι θα σε πω. Λέγε, Βαραβά. Άκου τι θα σας πω. Θα σε παρακαλέσω πολύ, Κωνσταντίνε, να κάνεις μια κουμπή δικιά σου. Καλά μισάωρο να σε ακούω. Να σε απολαμβάνουμε. Γιατί ο ένας είναι γλυκομήλωτος απέναντι. Αλλά εσύ είσαι πιο πολύ μούτρο. Γλυκομήλητος είναι. Ο απέναντι έχει, ναι, έχει λίγο γλύκα στα λόγια του. Γλύκα. Έχει γλύκα ο Τσογλάνος. Και, έχει γλύκα. Και τι έχει, ζάχαρο και φοβάται. Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Εσύ είσαι έξυπνος όμως, μούτρο. Άρα ο άλλος είναι βλάκας δηλαδή. Ο γλυκομήλητος. Εσύ, συγγνώμη, βλάκα, είπα εγώ. Όχι, λες, αυτός είναι έξυπνος. Όχι, αλλά σε πάει και να είναι φαρμακερή που μιλά για τον Κωνσταντίνο έτσι. Τον είπα βλάκα. Κωνσταντίνε, θέλω σε παρακαλώ πολύ, παράπολο το κάνω. Ένα μισάωρο να σ' ακούμε, να σ' ακούμε. Ωραία. Και μη μας άσατε τη τηλέφωνα. Ούτε με παιδάκι. Εσύ να φέρει κόσμο κοντά σου. Ούτε με παιδάκι. Γιατί είσαι κοιτά βουτυγμένος από τα νύχια μέχρι την τρίχα επάνω στην κεφαλή. Ποια τρίχα? Στα λέγε. Ποια τρίχα, ρε? Οι τρίχες τον έχουν εγκαταλείψει από τότε που γεννήθηκε. Έχει τρίχα εκείνος, ξέρει εκείνος, έχει τρίχα. Κάπου τη ξενίζει. Τον έχουν πανίσει. Με το ματάκι, γεια σου, Βαραβά. Ε, το Βαραβά. Κωνσταντίνε, ναι. Κωνσταντίνε. Ναι. Με τη χαρά τη, κάτω αυτό, ρε, σε παρακαλώ. Να το διώξω, πάω στο κηλικείο και να φάει κανένα άλλο. Άντε να εκεί, βάλτε να εκεί και βάλτε να μια ταινία. Και μίλασε. Τι να το βάλω, το νησό από τη Ναζαρέτ να δει. Το λάστιχο από τη Σαμπρέλα, ρε Βάλτονα. Α, θα ερχόταν στο γυμναστήριο να σηκώσει το λάστιχο, 60 κιλά. Άντε Κωνσταντίνε, σε βλέπω κοτσιλάκι. Ναι. Σε βλέπω γυμνασμένος. Ναι. Αλλά το πιο καλύτερο απ' όλα είναι γιατί αγαπάς τη ζωή, ο καθένας την αγαπάει τη ζωή του. Εσύ κοίτα, την παλεύεις Κωνσταντίνε, σε βλέπω. Να είσαι καλά. Άργησα. Για κλείστονα, ρε. Καραφωτάκης Εμμανουήλ. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο. Α, όχι, αυτός θα πάρει. Τι θα πει? Α, δεν ξέρω. Είναι σύνθημα. Καραφωτάκης, πού τους βρίσκεις? Ονόματα είναι αυτά, ρε κόκκινη. Τι Καραφωτάκης, τι πού τους βρίσκεις όλους, ρε. Πάρε τηλέφωνο, Καραφωτάκη μου, Μιχαήλ, μέσα σε μισή ώρα και θα κερδίσεις. Τι θα κερδίσει? Ρεύμα. Πάμε. Ο κύριος Καραφωτάκης Εμμανουήλ πρέπει στα επόμενα 30 λεπτά 30. Να επικοινωνήσει με τα 390. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Άντε φίλε. Λοιπόν, Κωστή, έχω να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μου λες τώρα τον Ιβάν, σαν γερασμένο δεν τον είδες εδώ στη φωτογραφία. Εδώ. Πήρε να σε ρωτήσω και τον Ιβάν. Αδυνατισμένο. Τι στο διάλογο έχει. Λέγε φίλε. Λοιπόν, θα μ' ακούς λίγο. Ναι. Έχεις μια οικογένεια. Ναι. Και βρίζεις. Όταν ας πούμε αυτή η οικογένειά σου ήταν καλά, έβριζες παράδειγμα το γείτονά σου, ρε παιδί μου. Ναι. Και περνάνε χρόνια και αυτός που μπορεί να σε ταΐσει είναι μόνο είναι ο γείτονας. Τι ναι. Θα κάνεις. Ναι, τι θα κάνεις αυτή την περίπτωση. Κοίταξε, υπάρχουν δύο. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν δύο λύσεις. Πες μου τι θα κάνεις. Στάσου, φίλε, υπάρχουν δύο λύσεις. Ναι. Ή να σε ταΐσει ο γείτονας και να περπατάς με κακή ψυχολογία. Ή να ψοφήσεις χωρίς να σε ταΐσει ο γείτονας. Ναι, αλλά πρόσεξε, σε είπα οικογένεια, όχι για την πάρτι σου μόνο. Ναι, οικογένεια. Ναι, ναι. Η οικογένεια δηλαδή έχει μέσα παιδιά, έχει. Ναι, πού θες να καταλήξεις, ναι. Θα πάρεις τα λεφτά από τον γείτονα. Θα καταλήξω, ναι. Γι' αυτό που λες για τον Άρη, ρε φίλε. Ναι. Δεν είναι λογικό δηλαδή να κάνει αυτό εδώ το πράγμα. Βεβαίως. Από τη στιγμή που δεν βρίσκει. Έτσι, οπότε... έτσι ακριβώς είναι. Μη σας ακούσω να βρίζετε ξανά την Τουρκία και τον ΠΑΟ. Λοιπόν. Γιατί εγώ μετά το γείτονα δεν μπορώ να το βρίσω. Ε, ναι, μετά δεν μπορείς να το βρίσεις. Δηλαδή στο Παλέντε Σπορ, στο Πάο Κάρις. Ούτε η Τουρκιά, ούτε η Κυφτιά, ούτε τίποτα. Μετά Μόκο. Έτσι δεν είναι. Αυτό ακριβώς. Μετά Μόκο, κεφάλι κάτω και καρπαζιά. Αυτό λέω κι εγώ.
Γιατί. Έτσι πάει. Άρα πάτε εκείνο το τραγούδι που λέει Ουουουουου, Τουρκοτήμωρο. Διαγράψτε όταν τα πάρετε τον Τούρκο. Λοιπόν, και κάτι ακόμα θέλω να σου πω. Συμφωνείς. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Και κάτι ακόμα θέλω να σου πω. Δεν είσαι καθόλου ανθέληνας. Ίσα-ίσα είσαι ο μοναδικός που τα λες έτσι όπως πρέπει. Γιατί αυτοί ακόμα που σε λένε ανθέληνα ακόμα και σήμερα είναι αυτοί που ακόμα κοιμούνται. Όχι. Αλλά εμείς οι μπούφοι. Όχι, είναι φιλέλληνες. Γιατί δεν έχουν να κλέψουν άλλο από την Ελλάδα, την αρμέξου, το βυζί στέρεψε. Και πάνε τώρα και πάνε εταιρείες στη Βουλγαρία, πουλάνε στους Τούρκους τα σπίτια και είναι χρυσαυγίτες. Αλλά ήταν παλιά πασοξίδες. Και σπινάει, έτσι. Ναι, 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 πασοξίδες είναι. Μπράβο ρε Κωστή, έτσι να τα λες αυτά. Γίνα χρυσαυγίτες τώρα. Πήρε χρυσή αυγή 17%. Από πού τα πήρε? Τους πασόκους, τους νεοδημοκράτες και τους λοιπούς κομμουνιστές. Πόσοι πήρε η χρυσή αυγή σε 5, 7, 10 χρόνια στη χρονιά των κρίσεων. Στις χρονιές της κρίσης, τόσα πολλά ποσοστά. Άμα έρθει κανένα πακέτο εδώ πέρα και πει δημόσιο διορίζουμε, μισό τα εκατό θα πάει η Χρυσή Αυγή. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Και μισό που είπες είναι αυτοί πολύ είναι οι Έλληνες, οι Ελληναράδες. Που πάω όλο στα Σκόπια κάνει τον δόντι και φωνάζει Μακεδονία μας. Μια τελευταία δώσε. Μακεδονία μας. Ναι. Στο Γευγελή εκεί παίζει το κουμάρι. Γευγελή Μακεδονία μας. Ναι. Λέγε κόκκινε, λέγε. Ναι, καλησπέρα. Έλα φίλε. Εγώ μιλάω. Μάλιστα, εσείς. Είχα πάρει για πριν μόλις ξεκινήσα την εκπομπή, τη γραμματικά. Έχω αφήσει όνομα και επίθετο και τηλέφωνο. Ναι. Για την χθεσινή εκπομπή που κάνατε. Το μεσημέρι. Για την κλήρωση μάλλον που κάνατε. Και είπε η κυρία ότι την πήρατε τηλέφωνο. Ναι. Ναι. Έτσι γίνονται οι κληρώσεις δηλαδή το απόγευμα. Εμείς οι άλλοι ας πούμε που περιμένουμε από το πρωί για να πάρουμε εμείς. Ρωτήσατε και θέλετε απάντηση. Όχι κυρία μου, δεν ναι, γίνονται οι κληρώσεις. Ναι, η κυρία όμως στον αέρα είπε ότι την πήρα το τηλέφωνο. Η κυρία... Και την ρωτήσατε τρεις φορές. Θέλετε απάντηση. Και σας είπα, ναι, βεβαίως με πήρατε τηλέφωνο. Θέλετε απάντηση. Κάτσε να απαντήσει. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν. Περιμένω. Η κυρία πήρε, δεν την πήραμε. Είναι καταγεγραμμένος στις κλήσεις εδώ πέρα, ναι, στη διάθεσή ναι σας, για να δείτε ότι όλοι οι διαγωνισμοί γίνονται ναι, ναι με απόλυτη διαφάνεια. Σου λέει γιατί είπα αυτή η ότι... κυρία ήταν μεγάλη σε ηλικία. Είναι χαζή γι' αυτό. Δεν έχω τίποτα με την κυρία. Σας απαντά. Και καλά έχετε μια απορία και πρέπει να σας τη λύσουν. Ναι. Όχι απορία, επειδή ακούω από το πρωί ως το βράδυ ναι και συγκεκριμένα εχθές η κυρία είπε με πήρα ναι, τη κυρία τηλέφωνο. Μου, σας απαντάω. Τι έγινε, ήταν αλλαγή. Υπάρχει άλλη φορά που δεν κάνει τηλέφωνο νικητής. Η κυρία, δεν ξέρω, προφανώς, επειδή αποκλείεται να συμπλήρωσε η ίδια τη φόρμουλα, τη συμπλήρωσε ο γιος της. Εντάξει. Κατάλαβε λάθος. Εγώ έχω αφήσει όνομα και επίθετη γραμματεία. Αν ναι θέλει, το αφήνω και στον αέρα, δεν με πειράζει. Να το κάνω τι? Και το τηλέφωνο. Όχι, λέω, επειδή. Κυρία μου, είπατε ότι ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Σας ναι έχω προκαλέσει σε όλους διαγούνους ότι μπορεί να ζητήσετε εδώ να δείτε πώς γίνονται οι κληρώσεις. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Απλώς. Δεν με ενδιαφέρει και αυτό που λέτε εσείς. Μα ακούτε με σεβασμό ή θέλετε να πείτε κάτι? Με σεβασμό σας ακούω. Ωραία. Σας λέω λοιπόν ότι οι διαγωνισμοί γίνονται με απόλυτη διαφάνεια. Ωραία. Και όποτε θέλετε είστε εδώ και ελέγχετε πώς γίνεται και τι γίνεται. Έρχεστε εδώ και τίποτα, το βλέπετε. Δεν είπα τίποτα για την κλήρωση κύριε. Είπα, κύριε Κόκκινε, είπα για το δεν διαφωνώ το και κύριε. Επειδή άρα λοιπόν και εμένα μου προκάλεσε εντύπωση γιατί το λέει αυτό το πράγμα. Ναι. Ελέγξαμε και είδαμε ότι η κυρία πήρε. Δεν την πήραμε. Ωραία. Λέτε ωραία να το άφησα έτσι. Ωραία. Καλώς. Καλώς. Εγώ είναι στη διάθεσή σας. Δεν ωραία θέλω τα στοιχεία σας. Να δείτε ότι είναι. Τα έχει η γραμματεία, κύριε. Δεν τα θέλω εγώ τα στοιχεία σας. Είναι στη διάθεσή σας. Η γραμματεία. Εγώ έχω κάνει την καταγγελία. Ωραία. Επειδή. Ωραία. Θέλω να έρθετε να δείτε ότι η κλήση ήταν εισερχόμενη και όχι εξερχόμενη. Ναι. Πριν είπε η κυρία, με πήραν και ξαναπήρε η κυρία. Και τι δεν να κάνω εγώ τώρα που το. Ωραία. Θα το δείτε ότι δεν υπάρχει εξερχόμενη. Ωραία. Καλώς. Έγινε ακριβώ. Λοιπόν. Πάμε που. Α, Καραφωτάκης Εμμανουήλ. Ναι, μ' ακούτε. Έχεις να μου πεις κάτι? Βόλτον. Ωραίος. Τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ. Κέρδισες ρεύμα, δωρεάν κατανάλωση ρεύματος για έναν ολόκληρο χρόνο. Τέλεια. Σε ποια περιοχή μένεις? Κάτω Τούμπα, πάνω το λίγο πιο κάτω το γήπεδο. Και σε ποια εκπομπή συμπλήρωσες την ειδική φόρμουλα? Τώρα πάνω θυμάμαι, την έχω κάνει εδώ και μέρες. Ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Θα επικοινωνήσεις το εμπορικό μαζί σου για να μάθεις πώς ακριβώς θα λαμβάνεις
θα συνδεθείς με τη Βόλτον και θα έχεις ρεύμα, κατανάλωση ρεύματος για ένα χρόνο εντελώς δωρεάν. Τα συγχαρητήριά μας. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για όσους θέλουν χρώματα με υψηλή καλλιπτικότητα, υπάρχει ένα όνομα, χρώματα Vitex. Θα τα βρείτε στο κατάστημα Κοσμάγλου, στο νέο κατάστημα Κοσμάγλου, στον Εύωσμο, η Θάξη 62 Μαντώνη Τρίτσι, εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση, στο τηλέφωνο 2310-303-173. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Η Θάκη 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Όταν τα ωμέγα 3 από νορβηγικά ηχθιέλαια συναντούν την αγγλική τεχνογνωσία, κερδίζει η ελληνική καρδιά. Ωμέγαζον με ωμέγα 3 και πλάσ με συνένζυμο Q10 για την υγεία της καρδιάς. Σειρά ωμέγαζον της Health Aid. Πρώτη για την καρδιά. Από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο. Πω πω. 2-11 ο ένας, 2-7 ο άλλος, 2-10 ο παράλλος. Πού να τους βάλω όλους αυτούς αφεντικό? Στα κανάλια Nova Sports. Γιατί? Γιατί στην Nova όλοι οι υψηλοί χωράνε. Όλη η EuroLeague παίζει στην Nova. Θεϊκοί παίκτες, θεϊκές αναμετρήσεις. Όλοι οι αγώνες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά και το Final Four αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Nova. Ζεις καλύτερα. Με μουσική, χορό, ζωγραφική και με πολύ πολύ παιχνίδι. Κάπως έτσι δεν φαντάζονται οι μικροί μας φίλοι έναν ονειρεμένο κόσμο? Εμείς τον κάνουμε πραγματικότητα με το Kids World. Επισκεφτείτε το Mediterranean Cosmos από 6 έως 21 Οκτωβρίου και διασκεδάστε με θεατρικές παραστάσεις, παιδικά εργαστήρια, ζωγραφική, κατασκευές, μουσική, χορό και πολλά άλλα. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάζι, κανένα που καμισάτσι, ξέρεις, έτσι μπάνικο, να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί, τζάμπα θα πάω. Βρε, αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop Στεφάν's Extra Extra Large.gr. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνας. Παλικάρι, πιάσε το γύρο τον καλό. Στα Κάρβουνα. Και πού είσαι? Φέρε να δοκιμάσουμε για τα κοψίδια στο μαγκάλι. Μερακλού κι εσύ, σαν το δρόμο μας. Οδός Μερακλή, με την εγγύηση του ψηλοπολίου Στέλιος. Κλεάνθους 33 με Παπάφη γωνία, μπροστά στο τρίγωνο παρκάκι. Οδός Μερακλή, γιατί εμείς τα κάνουμε στη σούβλα με μεράκι. Delivery 2310-920-220. Λευκό πουκάμισο συνρός καλτσάκι της κόρης σου, ίσον λευκό πουκάμισο με ροζ βούλα. Τζιν παντελόνι συγξεχασμένο 10 ευρώ στην τσέπη, ίσον τζιν παντελόνι χωρίς 10 ευρώ στην τσέπη. Πλυντήριο ρούχων συν 3 τα ξημερώματα συν ακατανίκητη νύστα, ίσον ανεπανόρθωτα λάθη. Λάθη, λάθη. Ευτυχώς δεν χρειάζεται να περιμένεις τη νύχτα για να κάνεις τις δουλειές του σπιτιού, γιατί ο Ήρων σου προσφέρει νυχτερινή χρέωση όλη μέρα. Και όχι για λίγο, για πάντα. Τηλεφώνησε σήμερα στο 18228 ή μπες στο iron.gr και μάθε περισσότερα.
Ήρων, η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. Τώρα και στα καταστήματα Wind. Η προσφορά έχει χρέωση παγίου και ισχύει για 24-μήνη σύμβαση. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή, ΡΑΕ. Κάθε κλέντι μπορεί να ξεκινήσει με μια κρασοσταλιά. Κάθε τραπέζι μπορεί να απογειωθεί με μια κρασοσταλιά. Κάθε βραδιά μπορεί να γίνει μαγική με μια κρασοσταλιά. Τέσσερα υπέροχα κρασιά για κάθε στιγμή. Κρασοσταλιά, η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι της απόλαυσης. Απολαύστε υπεύθυνα. Από τη μικρή οθόνη στη μεγάλη. Μια ζωή την έχουμε. Και από τη μεγάλη οθόνη στο θέατρο Βεργινά του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Τα τραγούδια της οθόνης. Ο Κώστας Μακεδόνας και η Εύη Σιαμαντά μας θυμίζουν τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από την τηλεόραση και το σινεμά. Απολαύστε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια της οθόνης αλλά και πολλές γνωστές επιτυχίες. Ο Κώστας Μακεδόνας και η Εύη Σιαμαντά από 13 Οκτωβρίου και για 9 παραστάσεις. Τιμή από 12 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Τι θα γίνει ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 39 καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Έλεος γκέγκ, από χθες μέσα έξω, μπουμ μπουμ! Tool Plus, madame. Τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Tool Plus, βιομηχανικά εργαλεία, ηλεκτρικά, μπαταρίας, εργαλεία χειρός, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley, Tool Plus, Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus, γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και υπενθυμίζω μαζί μας οι Σκόντα Εσκιάδης Βαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου ή φίλοι οδηγοί ταξί. Είναι 5 τον αριθμό, δεν ξέρω και πόσο έχουν απομείνει για να είμαι ειλικρινής. Με 17.500 ευρώ. Μόνο για εσάς, τηλεφωνώντας τώρα στο 2315-96596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Τέσσερις φίλοι περιμένουν, πάμε. Παρακαλώ. Ορίστε. Έλα ρε Κωστή, γιατί υποτιμάς τόσο πολύ την Ευρώπη για την ΑΕΚ? Γιατί δεν μπορεί να πάρεις πρωτάθλημα αν χάνεις βαθμούς εξαιτίας της Ευρώπης. Δεν υποτιμάω καμιά ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ περάσει στους 32 θα είναι ένα τεράστιο άλμα και οικονομικά και αγωνιστικά. Τα οικονομικά της εννοιάζουνε. Τζάμπα την πήρε ο Μελισανίδης, φράγκο δεν έβαλε, διαχείριση κάνει, ξοδεύτηκε. Σιγά! Σιγά θα βγάλει ο Μελισανίδης για εκατομμύρια. Σιγά. Σιγά το να κάνετε πλάτη το Μελισανίδη. Πρωτάθλημα θέλετε. Πάμε επόμενη γραμμή. Κορόιδα εξίδες. Κορόιδα. Κορόιδα. Ναι. Καλησπέρα κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κόκκινη στην Κυριωρετική Πόλη. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Πώς είστε. Τι παλεύουμε. Κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε, έχω μία ανακοίνωση από τα κορίτσια που επιμελούνται την καθαριότητα στα γραφεία της ομάδος. Ναι. Μου δώσανε να διαβάσω γιατί είναι οργανωμένες και αυτές η θύρα 7 και εύχονται ολόψυχα στο αδερφόν και τίμιον εντιμότατον σωματείο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Καλό ταξίδι και καλή διαμονή στο Πασαλιμάνι. Καλώς να έρθουν τα παιδιά. Ναι. Δεν ξέρω από πού είναι ορμόμενες και εύχονται στο αδελφικό και εντιμότατον σωματείο. Μάλλον
δεν ξέρω, μήπως έχετε καλή μνήμη εσείς, μπορείτε να με θυμίσετε πότε ακούστηκε άλλη φορά το εντυμότατον και αδερφών σωματιών, ολόψυχα. Το 1980 στο Βαράς του Βόλου. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να κάνω μια παρατήρηση, κύριε Κόκκινε. Μιλόγεβιτς λέγεται ο προπονητής. Έχετε δίκιο, και είπα Μιλίνκοβιτς, είναι ο πρώην προπονητής του Πανιωνίου, σωστά μιλάτε. Μάλιστα, και θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Ραπτόπουλε, ναι. Γιατί ξέρω ότι εσείς δεν είστε ιντρικαδόρος, είστε πιο πολύ τη στατιστική. Ναι, βέβαια. Πείτε μου ένα πρόεδρο της Θεσσαλονίκης που τόλμησε να αγοράσει ποδοσφαιριστάς από τον Ολυμπιακό Πειραιώς, κύριε Ραπτόπουλε. Κανένας. Δεν άκουσα. Δεν υπάρχει κανένας. Τα τελευταία 40 χρόνια. Κανένας. Είστε σίγουροι. Τι να πάρει το ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού που πήγε 33 και θέλει να κλείσει την καριέρα του. Όχι, ρωτάω. Να είναι 23 και να τον πάρω 25, 24. Δεν υπάρχει. Όχι. Σας βγάζω κόκκινη κάρτα, κύριε Ραπτόπουλε. Πείτε μου, για πείτε μου. Δηλαδή, ο Σπύρος ο Καπερνέκας και ο Μίλτος ο Κουμαριάς, σε τι ηλικία. Για ψάξε, βρε, ο Κουμαριάς και ο Καπερνέκας. Εσάς ρωτάω, κύριε μου, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. 30 ετών, 30 ετών και οι δύο. 30 ετών. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό. Και κάτι ακόμα, κύριε Ραπτόπουλε μου. Πείτε μου δύο ποδοσφαιριστάς της Θεσσαλονίκης που παίξανε στη μεγάλη ομάδα του Πανιωνίου από το 70 μέχρι το 80. Τι να κάνω, λέει. Δύο ποδοσφαιριστάς από Θεσσαλονίκη που παίξαν στη μεγάλη ομάδα του Πανιωνίου στη δεκαετία του 70. Ο Παπαμιχαήλ είναι ο ένας. Του Πανιωνίου, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, ο Παπαμιχαήλ είναι ο ένας που έπαιξε εδώ ξαδράμα Σάρι και Πανιώνιο. Μάλιστα. Ο άλλος δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Και ο Σαμπουτζής ο άλλος. Ο ένας έχει νομίζω ταβέρνα στον Παξέ και ο άλλον ο το λέγανε στο μικρό του όνομα Βασίλη. Για Πανιώνιο και Άρη μου είπατε. Δεκαετία του 70. Πανιώνιο, κυρία μου, στη μεγάλη ομάδα του Πανιωνίου στη δεκαετία του 70. Εν πάση περιπτώσει, και σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάτω τα χέρια σας από τον οπαδό της Φόφης Γεννηματάς, το Βαθύ Πασόκ. Την καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Τρέμει, έχει βάλει νύχια και δόντια. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Ορίστε. Έλα, φίλε. Γεια σας. Πάμε. Γεια σας. Γεια σας. Καραφλομπίλ από Μόναχο. Γεια σου, ρε Καραφλομπίλ. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να έχουμε μιλήσει μαζί άλλη φορά. Μάλλον. Καλώς όρισες. Ναι, εγώ δηλώνω πρώην ΑΕΚτζής. Μετά τι, γιατί πρώην. Για την ΑΕΚ πήρα να μιλήσω. Ναι, πρώην ΑΕΚτζής. Γιατί πρώην. Γιατί πρώην. Τώρα τι είσαι. Τώρα θα σου πω. Το γιατί πρώην εξηγεί το τι είμαι τώρα. Α, μα συγγνώμη, ναι. Τώρα είμαι πελάτης. Ναι. Παρακολουθώ όποιον παίζει καλά, αφού οι πρόεδροι, οι υποτίθεται επενδυτές μας θέλουν εμάς τους οπαδούς αρρωστάκια, αλλά αυτοί βλέπουν τις ομάδες σαν εταιρείες, και εγώ είμαι πελάτης. Βλέπω πάω, καρύ, όλο, πλην τον Ολυμπιακό. Άρα με το ίδιο σκεπτικό πρέπει να πηγαίνεις και στη Μέκα, να προσεύχεσαι. Και? Και στη Μέκα. Γίνεις και δωδεκαθεϊστής, να πας και στους βουδιστές. Τα κάνεις αυτά. Όχι, αυτό αφορά το ποδόσφαιρο. Και τη θρησκεία τι κάνεις. Ορθόδοξος. Γιατί εκεί δεν είσαι αρρωστάκι. Δεν είμαι αρρωστάκι γιατί δεν είμαι φανατικός. Δεν είσαι φανατικός. Γιατί δεν πας να δεις καμιά αυτή των δεκαθεϊστών. Αφού βλέπεις και τις άλλες ομάδες, να δεις και άλλες θρησκείες. Τι κόμμα είσαι. Σέβομαι τους πάντες. Α, σε σέβομαι. Πας το βλέπεις. Είσαι πελάτης, ρε παιδί μου, του Μωάμεθανισμού. Όχι, δεν είμαι πελάτη. Κακός. Κανενός πελάτη δεν είσαι. Κακός δεν είσαι. Έπρεπε να είσαι και εκεί. Κανενός πελάτη δεν είσαι. Κακός. Τι, άρα είσαι αρρωστάκι. Είσαι οπαδός, δεν είσαι πελάτης. Αφού δεν βλέπεις, τι κόμμα είσαι. Τι κόμμα. Μάλιστα. Κανένα. Γιατί κανένα. Δεν ψηφίζω. Γιατί δεν έχεις κανένα συμφέρον, ε. Δεν έχεις κανένα συμφέρον. Έχεις. Δεν είχα ποτέ συμφέρον. Άμα είχες. Στον ιδιωτικό τομέα δούλευα. Άμα είχες. Δεν είχα ποτέ. Άμα είχες. Να σου πω κάτι. Τι άμα είχα. Όταν είχα, έφυγα από εκεί που ήμουν. Δεν χρειάζεται να με βάλει κάποιος. Τέλειωσε. Άρα δεν και δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα όλα τα χρόνια. Πάλι τέλειωσε. Δεν χρειάζομαι κανέναν. Ναι. Οπότε είσαι πελάτης. Δεν χρειάστηκα. Πάει τέλειωσε. Ναι. Πελάτης είμαι. Εντάξει. Αλλά γιατί έγινα πελάτης. Γιατί. Γι' αυτόν τον κύριο που λέγεται τώρα επενδυτής στην ΑΕΚ. Μάλιστα. Δεν είναι επενδυτής. Να είσαι καλά, φιλέ. Για χαρά. Δεν είναι τίποτα. Να είσαι καλά. Οκ. Επενδυτής δεν είναι. Παρακαλώ. Όχι.
Έλα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Γεια σας. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς ναι. Γεια σου Κωστή, γεια σου Γρηγόρη. Καλώς τον. Καταρχήν θα είμαι πολύ σύντομος, παιδιά. Ήθελα να δώσω τα χαιρετίσματα στον οδηγό του Κρυσάβα που βγήκε πιο μπροστά από μένα και να του πω ότι εμείς έχουμε μάθει να κατεβαίνουμε κάτω στον Πειραιά, ναι, χωρίς προστασία και χωρίς τίποτα. Ναι. Ραπτόπουλε, ναι, αυτή τη στιγμή να ξέρεις, αυτή τη φορά θα κατέβουν δύο πουλμαντά. Ναι. Το ένα θα είναι με τους επίσημους και το ένα θα είναι με τους τσετσένους. Ναι. Και σε ενημερώνω, ξέρει ο οδηγός του Κρυσάβα, ναι, ναι, ότι το Σαββάτο θα γευματίσει στο μικρολίμανο ο πρόεδρος. Πολύ καλά. Ποιος πρόεδρος? Ωραία. Λοιπόν, ποιος ο πρόεδρος, ένας είναι ο πρόεδρος εδώ πάνω, ο Ιβάν. Ο Ιβάν. Για μας. Θα είναι κάτω στο Καραϊσκάκι ο Ιβάν. Θα είναι στο Καραϊσκάκι. Τελείο. Και θα γευματίσει. Θα έχουν δύο πουλματά. Αν δεν πάρει το μικρό, όπως τον αναφέρεις εσύ με το όνομά του, θα είναι με άλλους φίλους. Φυσικά ρε φίλε θα πάει. Εδώ πήγε στην Τούμπα, ναι, με μπράβους. Δεν θα πάει στο, ναι, Καραϊσκάκι ο γιος του Σαββίδη. Ναι. Ναι. Εμείς όμως που έχουμε μάθει να κατεβαίνουμε χωρίς προστασία όλα αυτά τα χρόνια, θα περάσουμε καλά με την προστασία αυτή τη φορά. Το τηλεφώνημα όμως στην εκπομπή σας σήμερα είναι ως εξής. Ναι. Έχω μάθει από το πρωί ότι γίνεται ένας τραμπούκος προς το Μετρόπολη, ρε παιδιά. Από και θέλω να με διαψέσετε. Από το σωματείο του Ολυμπιακού που δεν σας αφήνει να κάνετε την αναμετάδοση. Όχι, και δεν αφήνει. Όχι, δεν αφήνει. Θέλει 20.000 ευρώ. Συγγνώμη. Εντάξει, ρε Κωστή. Εντάξει. Δίνει 20 χιλιάρικα. Θέλει 20 χιλιάρικα από πού? Από πού αυτά τα λεφτά θα βγούνε? Τι σου λέει εσένα, ζητάει από το Λίμπερο, ζητάει από το Ράδιο Θεσσαλονίκη τα ίδια λεφτά? Δεν δε ζητάει. Από εμένα ξέρετε τι με ενοχλεί, ρε. Εγώ πήρα τηλέφωνο τώρα πριν, ναι, από λίγο. Πήρα, ναι, τηλέφωνο και ρώτησα, ναι, εάν αυτό ισχύει για τους άλλους σταθμούς. Και με είπαν, ναι, όχι, μόνο για σας. Λέω γιατί. Ωραία. Γιατί εσύ, λέει. Εσύ προσωπικά. Εσύ αναρωτηθείτε, λέει. Θωμαίδε, Μπούζη και οι υπόλοιποι, λέει, που βρίζετε τον Ολυμπιακό. Εσύ προσωπικά, έχεις βγάλει τον Καραπαπά στην εκπομπή. Και άμα θέλει, τον ξαναβγάζω. Δεν έχω πρόβλημα. Και άμα θέλει, τον ξαναβγάζω. Και άμα με κάνει τα όταν ζεράζουν, τον πληρώνει ο Παπαϊωάννου. Και άμα κάνει τα. Κώστα, άκουσε λίγο να σε πω. Εγώ ξέρω ότι ο Στέλλας που δουλεύει στο Μαρινάκι το site θα με κάνει τα. Ποιο, ο Πετρουλάκης? Το διώξε με τι κλωτσιέ, θα με κάνει τα. Ποιο? Ποιο θα μα κάνει τα άμα το ξαναβγάλουμε? Απλά θέλουν 20.000 από το Μετρόπολη μόνο. Εσύ που υπερασπίζεσαι το σταθμό και το ξέρω και ο Γρηγόρης. Δεν υπερασπίζομαι κανένα σταθμό, δίκιο είναι. Δεν τον υπερασπίζεσαι. Όχι, δεν υπερασπίζομαι. Είμαι ουδέτερο και εδώ. Συγγνώμη. Θέλει 20.000 ο Καραπαπάς από το Μετρόπολη. Δεν θέλει από τον Αρένα. Δεν θέλει από το Πασοκικό Ραδιόφωνο. Δεν θέλει από τον Ζωνοφόρο. Δεν με αφήνει να μιλήσω. Να πω αυτό που θέλω, να καταλάβει αυτό που θέλω. Δεν θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του σταθμού που παίρνει το ψωμί σου. Και τι να κάνω, βγάλω εγώ 20.000 για να πάει ο Πετρωτός να κάνει. Όχι να βγάλει 20.000. Να κάνει μία αναφορά ότι αυτό ο τραμπούκο που συμβαίνει στο Μετρόπολη είναι παράδεκτο, δε φίλε. Τι να κάνω, να κλαίμε σαν τον Καζαζίδη. Αυτό, φίλε μου. Τι να κλαίμε. Μια κουβέντα. Σε παρακαλώ. Σήκωσε τη σημαία με τον ελληνικό χρυσό και θα σου πω. Θέλω να σου πω ένα πράγμα για να τελειώνουμε. Αλλά δεν μου λέτε σήμερα με αυτό το τραμπούκο που κάνουν αυτοί από κάτω. Ρε φίλε, είναι μία απάντηση στο φθηνό λαϊκισμό που υπήρξε εδώ και. Ότι θέλουν να σα κλείσουν, να μην σα δώσουν να τελειώσω. Σε παρακαλώ, να τελειώσω. Υπήρξε ένα πολύ φθηνό λαϊκισμό, δυστυχώ από συναδέλφου, ότι είμαστε γαβροραδιόφωνο, γαβροενημέρωση κτλ. Η απάντηση είναι αυτό το οποίο έγινε. Ό,τι άλλο και να πούμε εμείς είναι σάλτσες. Καλά λέει μωρέ και ο κόκκινος, τι θα κάνουμε, θα κλέμε σαν το κόκκινο. Αυτό είναι απάντηση, όχι, άκου να δεις. Ναι. Δεν μπορεί να χωνέψουν κάποιοι ότι επιτρέπει, ναι, ο Ανδρώνης, σαν τρελό σαν τον Κόκκινο, σαν τον Ραπτόπουλο, σαν τον Μπούζο, σαν τον, σε εισαγωγικά τρελούς, να λένε ελεύθερα την άποψή τους ο καθένας όπως θέλει και να κάνει τη δουλειά του όπως θέλει. Λοιπόν, κατευθείαν με το που έγινε ένα σκηνικό, είστε γαβροραδιόφωνο, είστε πασοκοραδιόφωνο. Πασοκοραδιόφωνο ήταν το άλλο που δούλευε. Εμεί προμήθεια δεν πήραμε από τον Τζοκατζόπουλο. Λοιπόν, άκουδο. Δεν ξέρω, Νικό, κύριε, πώ πληρωνώσει, να πού να ξέρω. Εγώ δεν ξέρω πώ πληρωνώσει. 20 χρονών που δεν σε ξέρανε στην πολυκατοικία, πώ έπαιρνε. Δεν με ξέρανε στην πολυκατοικία. 20 χρονών. Τέτοια αποθυμένα έχει εσύ. Πού δούλευε. Τέτοια αποθυμένα έχει. Εδώ δεν σε θυμόταν ο Μακεδόνα. Στην Πολυγραμ. Μάλιστα. Εμένα με τον Μπούζο γιατί μα βάζει στην ίδια μοίρα. Όλου του βάζω στην ίδια μοίρα. Η ίδια μοίρα με βάζει με τον Μπούζο. Όλοι οι άνθρωποι, ναι. Όλοι άνθρωποι. Πάμε, ναι. Ορίστε, σκάσε ρε ζω. Μάθε μια φορά. Βοδισάντβα. Λέγε, ναι, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Κατεβαίνομαι, καταρχήν είδατε χθες τι έγινε. Πώς θα κατέβετε, πώς θα κατέβετε εκεί κάτω? Μισό λεπτό. Είδατε χθες με κασκόλια, με πούλμαντα, πώς θα κατέβετε? Συγγνώμη,
Είδατε χθες τι έγινε μέσα στην Τούμπα, 15.000 φυλάθλους. 10 είχε, ρε, τις 15 τους κάνουμε. 20 και 5 δώρο για σένα. Είχε 8.000 πανηγυρτζίδες. Κάτσε, συγγνώμη σου. 15.000 ψηφοφόρους! Κοίταξε, για να σε δώσω να καταλάβεις, μην μιλάς έτσι. Πρώτα θα μιλάω εγώ και μετά θα μιλάς εσύ. Τελείωσε, θα πάει τελείωσε. Εντάξει. Ναι, πάει. Δεύτερον, να χαιρετήσω το φιλαράκι του κυρίου Σάβα, ότι κατηβαίνουμε κάτω για να πάρουμε το ωραίο διπλό που θα το ονειρεύεται για μια ζωή. Ναι. Τρίτον, τα χαιρετήματά μου στον Καστοριανό. Χαιρετήματα. Να πάρει και την εφημερίδα την Δευτέρα. Ναι. Οπότε έχει την εφημερίδα αυτή τη σημερινή. Ναι. Να πάρει και αυτήν εδώ τη Δευτέρα. Ναι. Γιατί η βαθμολογία, όσο και να την κυνηγά, έχει μια ανηφόρα μεγάλη. Τουλάχιστον δεν θα μπορείς να τη φτάσεις και αναγκαστικά θα πας για την κατηφόρα. Η κατηφόρα θα είναι η τρίτη με τέταρτη θέση. Εκεί να φανταστεί, γιατί υπάρχουν άλλες ομάδες πιο ανώτεροι από αυτή. Υπάρχει ο Πανιόνιος, υπάρχουν κάποιες ομάδες τώρα, Σέρες Τρίπολης, από αυτοί τους γνώρισαν ακριβώς πώς γίνεται. Δεν μου λες κανένα σφύριγμα όπως έχει πάρει η Άκη, έχεις πάρει εσύ. Εμείς αυτό το πήρες. Πράγμα... Δεν γουστάρουμε. Όχι. Πήρες. Δεν θέλουμε. Τι να πάρω. Δεν θέλει. Κανένα σφύριγμα σαν αυτά που έχει πάρει η Άκη, έχεις πάρει μέχρι τώρα. Δεν θέλουμε τέτοια σφύριγμα. Θα πάρει το πρωτάθλημα χωρίς σφύριγμα. Δεν θα θέλουμε. Εμείς θα πάμε παλικαρίστηκα πάλι. Παλικαρίστηκα θα το πάρει. Χαϊβαντίνη, Ηρακλής είναι να πάρει. Δηλαδή, άμα πάει ο διαιτητής και δώσει Καραμαϊμού πέναλτι, εσύ τη Δευτέρα να βγεις και να ζητήσεις επανάληψη του αγώνα. Εσύ κοίτα τα χάλια. Εσύ τη Δευτέρα να ζητήσεις επανάληψη του αγώνα. Εσύ κοίτα τα χάλια σου που σε σμπρόχνιο γραμμένος τώρα να είναι μια κατηγορία. Οι διαιτητές. Αποβολή εποχθές. Άντε φύγει από εδώ, ρε. Γιατί ήταν αποβολή. Χέρι ο Φυρός κλαίει εκεί στον Εύωσμο. Το άλλο το κόλ. Άντε με τον κλαψιάρι. Δύο μέτρα έξω από την περιοχή. Εσύ μη μιλάς. Παρακαλώ. Μικρούλη Ηρακλή. Ναι. Σε σφυρίζουν υπέρ να σωθείς κατηγορία. Τα ναι. Λέγε. Έλα. Έλα ρε Πασοκόσκυλο. Λοιπόν, θέλω σήμερα να μου σχολιάσετε τους παπάδες με τους σταυρούς και τις σημαίες εκεί. Τι κάνατε. Θέατρο. Πού έγινε αυτό. Α, θα το πω εγώ. Α. Ο ιερός. Τι έγινε. Αυτοί οι φανατικοί πήγανε, φασίστες είναι, πήγανε σε μια παράσταση. Πήγα σε μια παράσταση που πεζότανε να πούμε εδώ κάτω στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, να κάνουν μανούρα. Φασίστες του κερατά. Πήγε αστυνομία. Με το σταυρό πήγανε εκεί πέρα. Παράσταση. Παίζοντας μπάλα με το διάβολο, κάπως έτσι. Λεγόταν. Να μιλήσουμε για κάτι που ξέρουμε. Ναι, να μιλήσετε, το ξέρω εγώ το έργο. Όχι, ο ιερός λόγος πήγανε εκεί, πήγε αστυνομία, του περιποιήθηκε μια χαρά. Πες και εσύ την άποψή σου. Απαράδεκτη. Άμα δεν ξέρω κάτι, λέω. Το λέω εγώ, απαράδεκτη. Φασίστες. Να σου μιλήσω για ένα πράγμα που δεν το γνωρίζω. Φασίστες! Σε αυτό το πράγμα. Δεν τον πειράζει. Τον καλλιτέχνη δεν τον πειράζει. Δεν ξέρω τι έγινε, Ρούτσενα. Ξέρω εγώ τι έγινε. Πάω ούτε παρακάτω. Και εγώ ξέρω, δεν θέλω. Η ώρα του διαβόλου παράσταση πήγε εκεί ο παπάς, εκεί ο Κλεωμένης να κάνει μανούρα. Ποιος το... Κλεωμένης ρε τώρα. Ο παπάς δεν είναι παπάς. Παπάς ο Κλεωμένης. Παπάς είναι τι. Δεν είναι παπάς. Πώς δεν είναι παπάς. Πήγε να το δείξει τηλεόραση εκεί. Όταν μάθει του βαθμού ιεροσύνη θα μάθει. Τι είναι ο Κλεωμένη. Έλα, σε παρακαλώ. Πάει αυτό τώρα και καταστρέφει τώρα μνημεία και λέει ότι αυτά είναι διαβολικά. Ποιο. Α, τώρα πλάκα μου κάνει. Ποιο το κάνει αυτό. Και η παπάς αυτό. Τι είναι, φανατικός παπάς είμαι. Τώρα θα σε έλεγα. Τώρα εσύ πάμε, πριν ναι. 500 χίλια χρόνια με αυτόν θα αρχίσουν έξω από το σπίτι μου. Καλά. Θα έλεγες μάγισσα είναι ο Ραπτόπουλος και θα με κατατροπώνατε να πω. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ναι. Θα σε κέγανε όλοι. Θα με κέγανε, θα προλαβαίναν άλλοι. Και αυτά γινότανε ναι, τι... στο μεσαίωνα. Ναι, το μεσαίωνα. Ναι. Καλοί άνθρωποι χριστιανοί εσείς. Λέγε αυτό. Είναι και ψυχοροχάρτια. Ναι, ναι, ναι. Πλήρωνες και συγχωρούνταν οι αμαρτίες. Τα παίρνατε κιόλα. Τέτοια ξεφτύλα. Έτσι τα παίρνατε κιόλα. Πε τα όλα. Πάμε. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας κύριε. Τι κάνετε κύριε. Καλά κύριε. Καλά είστε. Ναι. Κάποιοι παοκτζίδες φίλοι εκεί δεν έχουν καταλάβει ότι η ΑΕΚ έχει 28 τίτλους. Έχει 21, και μιλάνε 21. Μιλάνε... Όχι, όχι. Τέλος πάντων, 21 λοιπόν να πω. Όχι, είναι 10... Όλα μαζί λέει. 16 παιδιά είναι τα, είναι τα κύπελα και 11 τα πρωταθλήματα. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το θέμα. Yeah, μάλλον, πάει, είναι η πρώτη ομάδα που πήγε στο Champions League και έπαιξε με πάρα πολύ καλές αποδόσεις. Ήρθε όλα κάτσε πίσω φέτος να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Και μιλάνε πολύ απαξιωτικά κάποιοι ΠΑΟΚτζίδες και αν τους ρίξουμε ναι, τα, γιατί στο κεφάλι. Τα κύπελα θα πάθουν καρούμπαλα. Θα πάθουν διάστηση να πούμε. Ναι, λοιπόν, αλλά έχουν τον Ιβάν. Αν είχατε εσείς τον Ιβάν, τι double θα παίρνατε. Εμείς άκου να σου πω τώρα κάτι. Δυστυχώς για μένα έχεις δίκιο, γι' αυτό σε πήρα. Η ΑΕΚ δείχνει ότι θα μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα φέτος, αλλά δυστυχώς τα χρήματα από το Europa League είναι αρκετά και αυτά θα κυνηγήσει ο Μελισσανίδης. Ο κύριος Μελισσανίδης ως γνήσιος Σκρούτς Μακντάκ θα κοιτάξει τα φράγκα και όχι τα θέλω του λαού του. Εγώ δεν μπορώ να ακούω το λαό της ΑΕΚ
να θέλει τα φράγκα του Μελισανίδη που δεν τα δει ποτέ ο λαός. Εγώ σου είπα δυστυχώς, δεν σου είπα δυστυχώς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό σου είπα είμαι μαζί σου, γιατί αυτός είναι γεννημένος επιχειρηματίας και τα χρήματα που είναι μπροστά του. Αλλά εμείς είμαστε το παδί, πώς θα γίνει. Θα τα κυνηγήσει. Ναι. Και έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ προηγείται όμως, παιδιά, να ξέρετε, για να πάρει ένα τίτλο τώρα. Έτσι. Τα χρήματα που έχει δώσει ο Σαββίδης και εσείς τα έχετε πει. Που χάλασε μέχρι σήμερα είναι υπέρ αρκετά, έτσι. Τρομερά αρκετά. Ήρθε η ώρα να τα πάρει. Και ήρθε η ώρα να τα πάρει και καθώς οι πόντοι, γιατί τους ζω, τα βρίσκουν μεταξύ τους και δίνουν και μεγάλη σημασία οι απανταχού πόντοι στην έξωθεν καλή μαρτυρία, συγγνώμη, μεταξύ των προυχόντων και των αρχόντων. Ναι. Οπότε η ιστορία θα δείξει, εύχομαι ο ΠΑΟΚ φέτος να πάρει το πρωτάθλημα, καθώς εμείς θα κυνηγήσει τα φραγκάκια ο Μελισανίδης να πάρει. Τα φραγκάκια. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Για. Φιλιά, καλό μεσημέρι. Τελευταίος για σήμερα, ναι. Μάλιστα. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Έλα, ρε Κοκακούλα. Πού είσαι, ρε Κοκακούλα. Τι έγινε. Λοιπόν, θες, δεν ήρθες να δούμε την ΑΕΚ. Ναι, δεν ήρθα, δεν μπόρεσα. Ήταν ο Κουλιανός εκεί, κάναμε κουλιαμά με τον Κουλιανό. Άντε ρε, όχι ρε. Ήρθε ο Νικόλας, έγινε χαμός. Κρίμα ρε, κρίμα. Άκου να δεις τώρα τι έγινε που είπες για την παράσταση. Μόλις έκλεισα εισιτήρια, δεν έχει ένα λεπτό. Ναι. Και αυτό γιατί. Γιατί πήγαν αυτοί, έγινε ο Σαματάς. Και έγινε διασημότητα, ναι. Κάνα διαφήμιση τα χαϊβάνια. Μεγάλα χαϊβάνια είναι, κάνα διαφήμιση τα χαϊβάνια. Εγώ τώρα θα πάω και άμα μου την πες και θα δώσω και γάχλο τσομπούνι, κατάλαβες. Να δώσεις. Να δώσεις, αλλά θα φας κιόλας. Γιατί είναι αγριεμένοι αυτοί. Μπορεί να βγάλει ο παπάς εκεί κανένα σφύρι να σου κάτσει καμιά στο κεφάλι. Λοιπόν, αυτά είναι ωραία πράγματα. Έτσι, να υπάρχουν διαφωνίες, να υπάρχει πόλεμος, να υπάρχει μανούρα. Έχει γραμμή. Να υπάρχει φασαρία. Γραμμή. Δεν έχει γραμμή. Και 59 είναι. Τέλος, τελείωσε το παραμύθι. Τι άτο παίξεις, ρε Χαϊβάνη. Ποιο? Τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ. Διπλό. Διπλό. Ναι. Εγώ θα παίξω χ τον ΠΑΟΚ και θα πετάξω ένα διπλό το Λεβαδιακό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα πετάξω. Διαφωνούμε. Ναι. Το σημείο μου, το σημείο είναι μου. Ο Άσος του Λεβαδιακού. Ο Άσος του Λεβαδιακού. Ναι. Δεν σε τρομάζει και μην στήσει ο Κομπότης καμιά ιστορία. Αν το κάνει, θα το πω. Ο Ριαβόουλ, ξέρεις που ανακατεύεται. Σε ποια ομάδα. Όχι. Είναι εδώ στον Απέλανκαδά. Ξέρεις τι έκανε η Απέλανκαδά εχθές. 3-0-3-3. Μ' αρέσεις. Και, τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό, ξέρω εγώ. Εσύ έλεγες θα ανέβει τρένο η ομάδα. Αυτός θα ανέβει. Και άμα δεν ανέβει. Και ποιος θα ανέβει, ο Ηρακλής. Αυτός θα ανέβει. Ο Ηρακλής, φίλε. Αυτός θα ανέβει. Έκανε ομάδα ο Ηρακλής. Και να σωθεί. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Βέβαια, αφού τον πλήρωσαν άλλοι. Ποιοι τον πλήρωσανε. Όχι, Δόξαδράμας τον πλήρωσε. Τον πλήρωσε Δόξαδράμας. Όχι, εγώ τον πλήρωσα. Πάλι συνεχίζει να λέει βλακίες, δεν πειράζει. Δόξαδράμας μπε, θα λες, δεν λες Ηρακλής. Δόξαδράμας μπε. Καλά, αποθυμένα γλύφε τους άλλους. Να γλύψω εγώ, δεν γλύφω κανέναν. Ας δει Μαρίνα Μπίκου με ειδήσεις, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με καναλάκι, γιαλαμά και Δήμου. Έτσι, μπράβο. Να είστε καλά.